μετά το Αποέλ πριν πάμε στο Γρηγόρη. Το Αποέλ που ξεκινά με Ντίξ, Κρίτολ, Ραντοσάλιεβιτς, Κρέμεν και Μακφάτεν. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Το πρώτο τζάμπολ, η πρώτη επίθεση είναι για την ΑΕΚ. Και πάω στον Γρηγόρη για τις τελευταίες οδηγίες των προμονητών λίγο πριν ξεκινήσω το παιχνίδι. Το ζήτησα από τους παίχτες να ξεκινήσουν όπως ακριβώς ξεκίνησαν στο Λευκό Θεό. Αν θυμάσαι, Μάρε, ξεκίνησαν κλέβοντας μπάλες και παίζοντας με πολύ πάθος. Ενώ ζήτησε από τον Τζόρτζο Γκαρσία να πάρει πρωτοβουλίες όπως έκανε τώρα. Άλλωστε, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Τζόρτζο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και το τελευταίο παγωνίστηκε για δύο ώρα με τον Απόλλωνα μέσα στην Λέμεσο. Τώρα, όσον αφορά τον Αντώνιο Κωνσταντινίδη, ζήτησε από τον Ντίνξ να προσπαθήσει να μιμηθεί τον εξαιρετικό εαυτό του που είχε στον αγώνα με το Λευκό Θεό, ενώ η μπάλα να πηγαίνει μέσα στον Κρίτολ, τον οποίο εμπιστεύεται, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γλυγκανάκης προέρχεται για αποτραυματισμό. Το πρώτο καλάθι για το Αποέλ είναι από τον Τζαμάρ Ντίξ, τον πρώτο σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι για τους γαλαζοκίτρινους με 30 πόντους. Γκαρσία εντελώς ελευθερός από το high post, του έδωσε τον χώρο και ξεκινά με 4 πόντους ο Τζόρτζο Γκαρσία. Η μπάλα πάει μέσα στον Κρίτολ, ο οποίος θα κάνει βήματα, τα δίνει ο Χρυσόστομος Σκηνάς. Χειροκροτεί ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης, νάτος εδώ με την πορτοκαλί γραβάτα, όπως και ο βοηθός του ο Χριστόφορος ο Λιβαντιώτης. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έχουν έρθει φίλοι της ΑΕΚ, δεν είναι κατά μέσω των κήτειων. Είναι όμως αρκετοί απέναντι. Παντελή ζητάει την μπάλα ο Γκαρσία, έχει ξεκινήσει με 4 πόντους. Ο Τσούπ με τον Ραντοσάλιεβιτς σταματά, σου χάρη ευστοχή 3-3 για την ΑΕΚ που θέλει να ευνηδιάσει στο ξεκίνημα του Αποέλ και πετυχαίνει και τις 3 προσπάθειες που επιχειρεί. Κρέμεν ξανά η μπάλα στον Κρίτολ που αυτή τη φορά θα εμπιστευτεί το χέρι του και θα ευστοχίσει το πρώτο καλάθι για τον Σέντρικ Γιώσουα Κρίτολ. Μειώνει στο καλάθι στους 2 πόντους, 6-4. Να περιμένουμε να σε λόγω και της απουσίας και του Παλάβα και του Μιλόσεβιτς πολλές περισσότερες πρωτοβουλίες σήμερα από τον Λέιζερ, έτσι. Ναι, εξάλλου έχει ξεκινήσει βασικό σήμερα. Αυτό που θέλω να πω, Μάριο, όμως, είναι ότι το έχει πει ο Γρηγόρης. Η μπάλα γυρεύει την μπάλα ο Γκαρσία. Ενδεχομένως να έχει σκοπό να παίξει με ένα εναντίον με τον Κρίτολ, να του πάρει φάουλ. Και να σου πω ότι και πέρσι με τη διαστραγή είχε γεμίσει με φάουλ το Τσάν, αν θυμάσαι, η ΑΕΚ, όπου είχε κερδίσει το παιχνίδι, το πολύ σημαντικό το παιχνίδι και είχε πάρει και το πρωτάθλημα, αν θυμάσαι. Άρα νομίζω έχει μια στραγή με ίσως του Γκαρσία, Μάριε. Να σου πω όμως ότι παίχτης κλειδί είναι και ο Παντελή. Βεβαίως. Ο οποίος προχθές είχε 7 κλεψίματα στο Λευκό Θεό, Μάρι. Και ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι πάντα πρώτος στη σχετική κατηγορία στα κλεψίματα. Ο Κρίτολ βάζει και την βολή. Είναι ένας παίχτης κοντά στο 50% από τη γραμμή. Ο Κρίτολ απόψε ξεκινά καλά, να σύγει με 5 πόντους. 4 πόντους ο Γκαρσία, μας δικαιώνουν και οι δύο. Γιατί λέγαμε ότι την μπάλα θα πάει μέσα, ναι, στο ξεκίνημα, ναι, του παιχνιδιού. Το καλάθι εδώ πρέπει να ήταν από τον Λέιζερ και όχι από τον Γκαρσία. Η μπάλα στο Ραντοσάλιεβιτς που σκοράρει για 3 και είναι το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. 10-10. Πολύ καλός ρυθμός. Έλα, Γρηγόρη. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλό το σκορ για την ώρα που βρισκόμαστε και ίσως οι δύο ομάδες να θέλουν να μιμηθούν τον εαυτό τους. Όπως είχε συμβεί στο Λευκό Θεό, όπου το πρώτο μέρος τουλάχιστον ήταν μόνο επίθεση. 6-54 και έχουμε μόλις τώρα το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Δεν έχει πάρει για την ώρα. Δεν ήταν φάουλ, απολογούμε. Ο Ραντούνοβιτς προηγουμένως έκανε φάουλ. Ήταν άμυνα από τους παίκτες του Αποέλ. Τώρα ο Ραντούνοβιτς ευστοχή και δίνει προβάδισμα ξανά στην ΑΕΚ. Έχουν σκοράρει και οι 5 παίκτες της ΑΕΚ που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Για το Αποέλ έχει σκοράρει ο Ντίξ, ο Γλυνιαδά, ο Ραντοσάλιεβιτς και ο Κρίτολ. Φάουλ κερδίζει ο Μακφάτεν. Είναι το πρώτο από τον Τάιλερ Λέιζερ και δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους παίκτες του Αποέλ.
η ΑΕΚ που πλήρωσε τα πάρα πολλά φάουλ στο προηγούμενο παιχνίδι. Βεβαίως όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες, είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να πούν οι προμονητές. Εδώ ο Ντίξ δεν δίνει για την καλύτερη πάσα στον Κρήτον. Η μάχη για την κατοχή, κερδισμένος ο Κρέμεν και παίρνει και φάουλ από τον Ιάκωβο τον Παντελία, δεν κάνω λάθος. Ναι, το φάουλ ήταν σωστό. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί ο Ιάκωβος. Όχι. Από εδώ φάνηκε ξεκάθαρα. Εδώ είναι το φάουλ. Νέο καλάθι από τον Ραντοσάλιεβιτς. Ναι, ναι, ναι. Από τον Ραντοσάλιεβιτς. Βλέπαμε την επανάληψη της φάσης. Καλό ξεκίνημα ο Ραντοσάλιεβιτς. Έχει 5 πόντους. Λέιζερ από την πάσα του Γκαρσία. Τελικά κάνει το σουτ. Το σκέφτηκε λίγο. Ευστοχή και φέρνει το σκορ στο 15-12. Είναι η πρώτη, είναι ο πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ. Φέρνει και την διαφορά στους τρεις. Ο Αμερικανός που πέρασε και από το ΑΠΟΕΛ. Κρήτολ, αυτή η φορά πολύ αστόχο το σουτ. Πήρε ο Ραντούνοβιτς, Παντελή κατεβάζει. Άλλαξε χέρι, με ταμπλό δεν μπορεί, υπάρχει όμως φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ αυτό για το ΑΠΟΕΛ. 5-31 πριν το τέλος. Πρώτο φάουλ από τον Τζαμάρ Ντίξ. Την ώρα που περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης και είναι ώρα να μας πεις, Νάσιε, όπως εσύ το βλέπεις, πώς έχει αλλάξει αυτός ο παίχτης στατιστικά αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Να σου πω, Μάριο, ότι έχει τον ψηλότερο μέσο όρο σε πόντους, 16, στα playoffs και 8 rebound. Άρα αν υπολογίσουμε ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έπαιζε χωρίς τον Γκρινιάκη στην κανονική διάρκεια, έχουν προσθεθεί ουσιαστικά 16 πόντοι και 8 ριμπάου. Τόσο μεγάλη είναι η βοήθεια. Βεβαίως παρόμοια είναι και η βοήθεια του ΑΕΚ από πλευράς Φίσερ. 17 πόντους στα playoffs. Πολύ σημαντική και αυτή η βοήθεια για την ΑΕΚ, Μάρη. Ο Φίσερ, ο οποίος δεν ξεκίνησε σήμερα, σίγουρα θα τον δούμε. Είναι θέμα του Νικόλα Παπαδόπουλου πότε θα κρίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει. Εδώ ήταν εξαιρετική προσπάθεια από τον Μακφάτεν, έκανε όλη τη δουλειά, ο Γκλινιαδάκης, εύκολο έργο. Είναι από τα πιο εύκολα καλάθια της καριέρας του. Πρώτοι δύο πόντοι για τον Ελλαδίτη. Για το 17-14 προηγουμένως το συν 5 για την ΑΕΚ ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Για τους Λαρνακής, Ραντούνοβιτς για τρεις. Rebound από τον Τσουκ. Λέιζερ στη νέα προσπάθεια, αστοχος και αυτός, rebound ο Ραντοσάλιεβιτς. Τρέχουν οι παίκτες στο ΑΠΟΕΛ, επέστρεψαν οι της ΑΕΚ. Μακφάτεν πήρε τα σκριν, ευστοχή ο Μακφάτεν και ισοφαρίζει, 17 όλα. Ήταν το δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι για το ΑΠΟΕΛ. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν να πηγαίνουν μαζί και τώρα για να δούμε αυτή τη μάχη μεταξύ Γκαρσία και Γλυνιαδάκη. Βγάζει έξω ο Γκαρσία, Ραντούνοβιτς προσποιήθηκε, δεν έφαγε την προσποίηση ο Κρέμεν. Δεν είναι καλή πάσα τον Ραντούνοβιτς για τον Γκαρσία και τώρα τρέχουν μέχρι τα ΠΟΕΛ. Ο Ντίξ με τον Μακφάτεν, εύκολος ο ευνηδιασμός. Δεν θα βγει ο ευνηδιασμός. Λάθος όμως από τον Τσουπ και τον Παντελή. Ο Μακφάτεν δεν θα τιμωρήσει. Υπάρχει όμως σπρόξιμο. Λέιζερ λέει ο Ηλίας ο Κουνελές. Ο Γλυνιαδάκης που εδώ τα λέει με τον συμπατριώτη του διαιτή τον Σχοινά. Τέσσερα λεπτά ακριβώς. Εδώ λιγόρισαν και οι δύο ομάδες. Πρώτα η του ΑΠΟΕΛ, στη συνέχεια η της ΑΕΚ. Επαναφορά για τους γαλαζοκίτρινους. Ντίξ. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο ο Κρέμεν. Ο Ντίξ πέρασε, ρίξε ψηλά την παραγωγινιαδάκη. Βγήκε η άμυνα, όχι όμως ολοκληρωτικά. Ο Ντίξ είναι κάτω από το καλάθι για να πάρει την μπάλα και να την βάλει μέσα για το 17-19. 7-0 σερί για το ΑΠΟΕΛ.
Δεν μπορεί να απαντήσει ο Τσούκ, θα πάρει πάντως φάουλ. Στα 3,5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πρέπει να είναι βολές για τον Τσούκ. Ναι, Γρηγόρη. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι για ακόμα έναν αγώνα η ΑΕΚ έχει χάσει ουσιαστικά τον Λέιζερ, έτσι. Είναι το δεύτερο του φάουλ. Παροπλισμένος λοιπόν νωρίς ο Λέιζερ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Μπούσερ για τον Χάρισον που έκανε την κίνηση. Μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Ένα πρόβλημα να είσαι που είχε το Αποέλ και στο προηγούμενο παιχνίδι, το έλεγχος του αμυντικού rebound. Τουλάχιστον στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι το Αποέλ έχει πρόβλημα με το rebound όχι μόνο στα playoffs, από την κανονική διάρκεια, Μάριε. Έχω δει ότι στα playoffs το έχει βελτιώσει. Το έχει βελτιώσει με το Γκρινιαδάκι, το rebound. Αλλά στην κανονική διάρκεια είχε ένα πρόβλημα. Όπως και πέρσι. Και πέρσι είχε πρόβλημα με το rebound. Ο Ραντούνοβιτς σοφάρισε. Ο Κρέμεν ευστόχησε. Μετράει το καλάθι, το μετράνε το καλάθι οι διαιτητές παρά τις έντονες διαμαρτυρίες εκεί του Νικόλα Παπαδόπουλου. Σου τριών πόντων λοιπόν από τον Κρέμεν. Φάνηκε να ακούγεται ένα σφύριγμα. Τελικά μάλλον δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. Ναι, ναι, έχεις δίκιο και εγώ αυτό να ακούσα, αλλά ίσως είναι από την κερκίδα, Μάρια. Χάρισον, ωραία, πολύ ωραία η πάσα του Χάρισον, αλλά και η κίνηση του Τσούπ. Εξαιρετική εδώ η συνεργασία των δύο για το 21-22. 2,5 λεπτά. Χωρίς time out ακόμα. Δίξ, ωραίες ενέργειες. Σε μαρκαρίστηκε από τον Μπούσερ. Υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, λέει ο κύριος Σόμος. Προς στιγμής φάνηκε να χρεώνει επιθετικό φάουλ. Το φάουλ είναι στον Γλυνιαδάκη. Και το πρώτο για τον Ελλαδίτη. Τρίτο ομαδικό για τα Αποέλ. Το Αποέλ έχει να δώσει ένα φάουλ σε αυτά τα 2 και 20 που απομένουν. Η ΑΕΚ είναι στο όριο. Ιάκωβος Παντελή προσποιήθηκε, κάνει διπλή τρίπλα. Μπροστά στον Σχοινά, δεν διαμαρτύρεται, κάνει λάθος εδώ. Κοιτάξτε εδώ, καθαρή η περίπτωση. Πέρασε και ο Κούνας στο παιχνίδι για το Αποέλ. Ήταν πάρα πολύ καλός να είσαι στο παιχνίδι της Τρίτης. Ναι, νομίζω ήταν πιο καλός. Και τον Κεραυνό. Ναι, εκεί ήταν το πιο σημαντικό, γιατί έδωσε την νίκη στο Αποέλ και το βοήθησε πολύ στην πρόκληση. Και προχτές ήταν καλός, εντάξει, σχετικά ήταν καλός, ναι. Σε όσο χρησιμοποιήθηκε, ήταν ουσιαστικός. Σουπ εδώ ξεμαρκαρίστηκε. Μπούσερ σκέφτηκε το σουτ, δεν το έκανε. Προτιμά το πήγαινε όλο με τον Χάρισον. Φοβερό καλάθι, εκπληκτική προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΚ. 23-24. Από έναν Χάρισον που μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις ενέργειες. Ένας πολύ θεαματικός παίκτης. Ακριβώς το ίδιο λάθος που έκανε πριν ο Παντελή. Κάνει τώρα και ο Κούνας βήματα. Εδώ θα δούμε ξανά πως παίρνει το screen. Αναποφάσιστος και η διπλή τρίπλα, το λάθος. Ο Πουλ θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Πουλ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο τελικό, με ένα στραμπουλιγμένο αντίχειρα και έπαιξε με ειδικό γάντι. Απόψε φαίνεται να είναι καλύτερα. Δεν υπάρχει προστατευτικό πάνω στο χέρι του. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κούνα σε αυτό το σταμάτημα του Μπούσερ που παραλίγο να κάνει βήματα. Όχι πρόβλημα, είχε βήματα εδώ που κάνει. Έκανε το φάουλ ο Κούνας και το έδωσαν αυτό οι διαιτητές. Προηγήθηκε το φάουλ. Μπούσερ δεν θα καταφέρει. Παίρνουν το rebound υπέρ της Αποέλ και τρέχουν με κάθε ευκαιρία. Τι έγινε εδώ? Θετικό φάουλ. Ή πρέπει να πάτησε έξω? Ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη φάση. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες της ΑΕΚ.
Νομίζω ότι είναι βήματα, Μάριο. Να σου πω για το προθεσμένο παιχνίδι είναι ότι η ΑΕΚ είχε κερδίσει σε όλους τους δείκτες των στατιστικών. Και στα λάθη, Μάριο, και στα rebound, και στα assist και στα κλεψίματα. Και όμως έχασε το παιχνίδι για αυτό που έχεις πει προηγουμένως για τα φάουλ. Άρα. Και να σου πω επίσης, Μάριο, ότι στο προθεσμένο παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν 7 στα 29 τρίποντα. Ενώ σήμερα είναι και οι δύο καλύτερες. Ο Ιάκωβος ο Παντελή πέτυχε το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ και της ξαναέδωσε προβάδισμα. 26-24 φάουλ μακριά από την μπάλα. Από τον Χάρισον στον Γλυνιαδάκη στις μάχες εκεί για την διεκδίκηση της καλύτερης θέσης. 39,3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Νεοφίτου θα περάσει στο παιχνίδι αντί του Ντίξ που πάει για ανάσες. Ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ετοιμάζει τον Φίσερ να περάσει το παιχνίδι. Ο Γλυνιαδάκης με αυτό το παράξενο στυλ, το δικό του στυλ όπως και να έχει, εκτελεί την πρώτη βολή και αστοχή. 26-24. Δεν έπαιξε πολύ ο Γλυνιαδάκης. Μόλις 2 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο στο προηγούμενο παιχνίδι, εδώ έχασε και τις 2 βολές. Παρατείνεται λοιπόν η είσοδος του Φίσερ στο παιχνίδι. Ιάκωβος Παντελή χωρίς time out. Αυτή η πρώτη περίοδος. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Παντελή θα κάνει προσπάθεια. Έρχεται ο Χάριστον να βάλει την μπάλα εντυπωσιακά στο καλάθι για το 28-24. Φοβερό καλάθι από τον Χάριστον. Κοιτάξτε εδώ ξανά πώς βλέπει την φάση. Έρχεται και νικάει τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Βήματα από τον Πουλ και όλος ο χρόνος όσος είναι τέλος πάντων, μόλις 2 δευτερόλεπτα στη διάθεση της ΑΕΚ για να κάνει ένα σουτ. Θα βγάλει τον Γλυνιαδάκη ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης για να γίνει πιο ευέλικτο το σχήμα του για αυτήν την τελευταία άμυνα. Ραντούνοβιτς στην επαναφορά, έχει 2 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ. Ο Τσούπ θα πάρει την μπάλα, θα προλάβει να την ρίξει με ταμπλό, δεν θα τα καταφέρει. Τέλος πρώτης περίοδου, 52 πόντι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Είναι και απόψε παραγωγικές οι δύο ομάδες. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή φίλες και φίλοι στο Κίτιον, 28-24. Προηγείται μετά την πρώτη περίοδο η γηπεδούχος ομάδα της ΑΕΚ και πάμε στον Γρηγόρη για νεότερα από τους πάγκους. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης έβαλε τις φορές στους παίχτες του για τα χαμένα rebound και τα rebound ουσιαστικά από πήρε ο Χάρισον. Τα οποία εδώ είδατε ακόμη μια χαμένη προσπάθεια από τον από το ΑΠΟΕΛ. Από τον Πουλ. Από τον Πουλ, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε από τους παίχτες του να βελτιώσουν τα αμυντικά τους καθήκοντα. Αφού επιθετικά δεν έχει κανένα παράπονο, πώς να έχει άλλωστε με 30 πόντους σε ένα δεκαλεπτό, 28. Ζήτησε από τους παίχτες του πιο πιεστική άμυνα. Η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο της προβάδισμα μετά το καλάθι του Σαρόν Φίσερ που ήταν το πρώτο του στο παιχνίδι. Παραλίγο λάθος από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Πουλ θα κάνει και πάλι βήματα. Είναι το λεγόμενο άκυρο πίδημα που λέγαμε και παγιά. 30-24 για την ΑΕΚ που έχει και την κατοχή. Να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στον Νάσιο για να μας πει στη συνέχεια τι βλέπει για την, από την πρώτη περίοδο από στατιστικής πλευράς την ώρα που ο Φίσερ έβαλε άλλο ένα καλάθι. Πάμε στον Γρηγόρη. Πρωτού πούμε αυτό που είπες και εσύ ότι ο Φίσερ ξεκίνησε ζεστό σήμερα με 4 πόντους. Παράληψή μας δεν αναφερθήκαμε καθόλου στον εξαιρετικό κόσμο της ΑΕΚ ο οποίος σήμερα δίνει πραγματικά, είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας, έτσι. Όπως και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ στο προηγούμενο παιχνίδι, έτσι και απόψε οι φίλοι της ΑΕΚ σπρώχνουν την ομάδα τους και προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Εδώ υπάρχει το kickball και 14 δευτερόλεπτα από 12, ο χρόνος πάει στα 14 για την επίθεση της ΑΕΚ. Πάμε στον Άσιο, ο οποίος έχει σημειώσει τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά και τον ακούμε. Εντάξει, δύο είναι τα σημαντικά στοιχεία. Πρώτα να πω ότι τα rebound είναι 9-3. Μάλιστα στα επιθετικά rebound τα επιθετικά είναι 5-1. Δηλαδή έχει πάει 4 περισσότερα rebound η ΑΕΚ επιθετικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε τέτοια παιχνίδια. Και να πω ότι η πόντη μέσα στη ρακέτα είναι 14-8.
και προέρχονται κυρίως από Γκαρσία και από Χάρισον. Άρα εκεί η Μάριε είναι, εκεί ήταν η διαφορά των δύο ομάδων στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, η διαφορά των δύο ομάδων για την ώρα είναι στους 8 και η Άγια έχει και την μπάλα. Έχει μπει πάρα πολύ καλά στην δεύτερη περίοδο. Εδώ θα γίνει το σουτ, είναι εύστοχο από τον Μπούσερ. Είναι το πρώτο καλάθι του Μπούσερ και ήταν και τρίποντο. Γρήγορα, γρήγορα η ΑΕΚ πάει στο συν 11 και ισοφαρίζει και το από έστα τρίποντα. Δεν είναι καλή πάσα του Κούνα, αλλά ο Γλυνιαδάκης θα πάρει την μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια παίρνει φάουλ από τον Χάρισον. Η ΑΕΚ πληρώνει εδώ την ολιγορία της στο αμυντικό ριμπάουντ, γιατί αστόχησε στην πρώτη προσπάθεια ο Γλυνιαδάκης. Και θα πάει στη γραμμή για τον Χάρισον, είναι το δεύτερο φάουλ. Πρόβλημα για την ΑΕΚ αμέσως. Ο Γκαρσία θα πάρει τη θέση του Αμερικανού. Γεννημένος και ο Γκαρσία βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και προποιημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει παίξει και στην εθνική μας ομάδα. Ένας παίκτης που πέρασε και από το ΑΠΟΕΛ πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μάλιστα εκεί στο τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας. 35-24. Τρέχει ένα σερί 7-0 στην δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ, το οποίο τώρα σταματά ο Γλυνιαδάκης και πάει προσωπικά στους 5 πόντους. Χάνει όμως την δεύτερη βολή, είναι σημαντικές οι βολές και ο Γλυνιαδάκης έχει ήδη χάσει 3 μέχρι στιγμής. Φίσερ πάει για το σκρίν ο Γκαρσία, ο Φίσερ ελευθερώθηκε, αστοχή όμως, rebound από τον Γλυνιαδάκη και τώρα τρέχει ο Ντίξ, έχει δίπλα του τον Πουλ, θα του δώσει μπάλα, επαγγελματικό φάουλ από τον Μπούσερ για να σταματήσει αυτόν τον εφηδιασμό. Εδώ ξανά η καθαρή παράβαση από τον παίκτη ΑΕΚ. 7-40. Ο Ντίξ με τη βοήθεια του Ραντοσάλιεβιτς. Του αφήνει χώρο ο Φίσερ, το μέρασε πολύ εύκολα ο Ντίξ, έκανε λάθος εδώ. Ο Φίσερ ήταν απρόσεκτος. 35-27. Φάουλ από τον Κούνα. Γιατί και αυτόν τον κέρδισε στην ταχύτητα ο Μπούσερ. Στο συν 8 η ΑΕΚ. Αλλαγή για τα Πουέλ. Ο Μακφάτερ ξανά μέσα, ο Κούνας θα πάει για ανάσες. Από δύο ομαδικά για την κάθε ομάδα στην δεύτερη περίοδο. Μπούσερ με τον Ντίξ, 15 δευτερόλεπτα την επίθεση. Μπάλα έξω στον Παντελή, προσπίθηκε ωραία, ξέφυγε και σκοράρει ο Ιάκωβος ο Παντελή. Πολύ ωραία προσπάθεια, ο Παντελή έχει ήδη φτάσει τους 9 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ στο συν 10, 37-27. 7 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς time out μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Γλυνιαδάκης και πάλι στο επιθετικό rebound. Και βάζει την μπάλα μέσα. 7 πόντοι για τον Γλυνιαδάκη. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ για το ΑΠΟΕΛ. Μπούσερ εις Καστίπασα για τον Γκαρσία. Θα συγκρατήσει με δυσκολία ο Γκαρσία, ο Ραντούνοβιτς. Γκαρσία από την ωραία πάσα του Ραντούνοβιτς, εκπληκτική συνεργασία εδώ των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Γκαρσία είναι ήδη στους 6 πόντους. Έπαιξε πάρα πολύ λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Τζόντον Γκαρσία προς το τέλος αγωνίστηκε και για λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο Ντίξ θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 2,5 λεπτά έπαιξε ο Γκαρσία στο προηγούμενο. Εδώ Φίσερ, φοβερή προσπάθεια από τον Φίσερ. Πάνω κάτω η μπάλα. Στους 6 πόντους ο Φίσερ, προηγουμένως στους 8. Ο Ντίξ νομίζω να είναι ένας ρυθμός που δεν τον περιμένουμε από τέτοια σημασίας παιχνίδια, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Σε έτσι παιχνίδια μάλλον δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα βγει το παιχνίδι. Ούτε είναι και θέμα στρατηγής του κάθε προπονητή, αλλά είναι και απρόβλεπτα, γιατί ξέρεις, είναι πολύ ιδιόρυθμα παιχνίδια αυτές οι σειρές, ειδικά οι τελικοί. Άρα μπορούμε να δούμε και όλα. Έτσι. Το πρώτο time out στο παιχνίδι είναι Γρηγόρη από τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος βλέπει την ΑΕΚ να κάνει ένα επιμέρους 13-7 σε αυτή την περίοδο.
και τον ακούμε εδώ από απόσταση 20-25 μέτρων τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Τόσο εκνευρισμένος είναι, θα μας τα μεταφέρει και ο Γρηγόρης. 5-55 για το πρώτο ημίχρονο. Έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους ενάσχυε το Αποέλ. Ναι, και νομίζω ναι. Είναι δικαιολογημένες οι φορές του προπονητή. Κοίταξε, καταρχήν έχει δεχτεί μερικά τρίποντα. Εδώ ήταν 2 στο 10, αλλά νομίζω πρέπει να είναι 4 τώρα ή ίσως και 5. Είναι από 3 για κάθε ομάδα. Από 3, εντάξει, έχει πάρει τους 9 από τους 40 πόντους από τρίποντα η ΑΕΚ. Εντάξει, είναι στην έδρα της που παίζει η Μάρια, είναι αναμενόμενο να έχει αφαιρείς ψηλά ποσοστά ευστοχίας, αλλά έχει βάλει και πόντους μέσα στη ρακέτα, έχει πάρει και επιθετικά rebound, που εγώ νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα τα ΑΠΟΕΛ. Κυρίως τα αμυντικά rebound. Για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν ρολόι, γι' αυτό άλλωστε και το time out το ζήτησε ο Τόνις Κωνσταντινίδης. Πάμε να ακούσουμε από τον Γρηγόρη τον Γρηγορά. Τι είπε στους παίκτες του. Λοιπόν, καταρχάς καταλαβαίνεις ότι όταν τον άκουγες εσύ από τα 20 μέτρα, ναι. Σκέψου πώς τον ακούγαμε εμείς. Λοιπόν, ήταν time out περισσότερο για να βάλει τις φωνές στους παίκτες του. Τους έλεγε ότι σε κάθε επίθεση που κάνει η ΑΕΚ σκοράρει, αυτό είναι αδικαιολόγητο. Ενώ ζήτησε να παίρνει περισσότερες μπάλες ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κάνει τη διαφορά. Ο Μακφάτεν κάνει βήματα, κάνουν πάρα πολλά αδιάστα λάθη οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ σίγουρα δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει στην ΑΕΚ την δυνατότητα να ξεφύγει. Η ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό ρυθμό, έχει πολύ καλά ποσοστά. Κοιτάξτε εδώ και τα λάθη, 3-9. Είναι τα τριπλάσια για την ΑΕΚ, εξαιρετική κίνηση. Ένας Γκαρσία Παπαγιά εδώ, ο οποίος όπως συνηθίζει θα ρίξει και στην κερκίδα αυτό που φοράει στο κεφάλι, την κορδέλα του. Πάντα το έκανε αυτό ο Γκαρσία σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Έχει πετύχει 8 πόντους ο Γκαρσία. Πάρα πολύ καλός. Μακφάτερ με ταμπλό. Προσωπική προσπάθεια. Κοίταξε, ο Γκαρσία Μάρε στην κονική διάρκεια και φέτος και πέρσι δεν ήταν εντυπωσιακός. Έχει ανέβει όμως στους τελικούς και πέρσι και φέτος. Είναι η εμπειρία Μάριε. Καταρχήν είναι το πάθος. Δεν ξέρω, είναι επειδή παίζει εναντίον του Αποέδρου, είμαι σίγουρος. Αλλά σημασία έχει ότι έχει πάθος ο άνθρωπος και μπράβο του. Και μέχρι τώρα πάει πολύ καλά. Νομίζω για την ώρα είναι το κρυφό χαρτί του Νικόλα Παπαδόπουλου. Έδωσε εδώ και την assist στον Ραντούνοβις που έφτασε τους 6 πόντους. Η ΑΕΚ είναι στο συν 12. Ντίξ για τον Μακφάτεν. Θα σταθεί έξω από τα 6-75. Τρίποντο για το ΑΠΟΕΛ. 45-36. Το ΑΠΟΕΛ μειώνει στους 9. Ο Μακφάτεν με 5 συνεχόμενους πόντους φτάνει τους 8. Ήταν το δεύτερο του τρίποντο. Φίσερ, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, μένει πάρα πολύ ώρα στον αέρα. Ο Φίσερ για τον όγκο του κάνει κάποια εκπληκτικά πράγματα, Νάσιε. Εντάξει, είναι και τέτοια δύναμη του, που στις διζήσεις είναι δύσκολο να τον κόψει κάποιος. Μαρή, ή θα του κάνεις φάουλ ή θα πάει στο καλάθι. Θα πρέπει να σου πω ότι αναμέσων όρων μπαίνεις περισσότερες προσπάθειες από πλευρά ΑΕΚ. Και νομίζω είναι λογικό. Είναι δυνατός, έχει διζήσει, έχει και το σούτ απ' έξω. Εδώ πάντως ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναγκάζεται να πάρει αυτό στο πρώτο time out, γιατί η ομάδα του έχει δεχτεί 2 συνεχόμενα τρίποντα από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Πρώτα από τον Μακφάτεν, μετά λίγο πριν το time out από τον Ραντοσάλεβιτς. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού. Ένας εκ των πρωταγωνιστών μέχρι στιγμής, ο Γκαρσία. Ο Τζόζο Γκαρσία είναι μέχρι στιγμής από τους κορυφαίους παιχνιδιού με 8 πόντους. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Προλάβαμε να ακούσουμε το ψυχολογικό κομμάτι του time out, ενώ βλέπαμε σε αυτή την πολύ ωραία διπλή εικόνα και τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Πάμε και στον Γρηγόρη για τις οδηγίες του Νικόλα Παπαδόπουλου. Λοιπόν, ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα περισσότερο τα είχε με τις τελευταίες άμυνες, αφού παρόλο που το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στα μακρινά σουτ, τότε μπήκαν 2 συνεχόμενα, δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή της ΑΕΚ. Γι' αυτό και πέρασε το παιχνίδι τον Γαβρίλη τον Κιλαρά, έναν εξαιρετικό αθλητή κυρίως, που έχει έμφαση στα αμυντικά του καθήκοντα. Ενώ επιθετικά ζήτησε από την ομάδα του να συνεχίσει με τον ίδιο βιολί και να ταΐζει όσο πιο πολύ μπορεί τον Ζόζο Γκαρσία. Εδώ για την ώρα η μπάλα πάει στον Μπούσερ, ο οποίος για τρίποντο άχρος αστοχεί.
Ο Ιάκωβος ο Παντελή όμως στη σωστή θέση θα πάρει το rebound από τον Γλυνιαδάκη, που επίσης το διεκδίκησε, μακριά όμως από την μπάλα. Θα περάσει ο Παντελή, Κυλαράς αστοχή, rebound από τον Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς και τώρα τα Μποέλ. Για να μειώσει ακόμα περισσότερο με τον Ντίξ, Ραντοσάλιεβιτς προσποιείται ωραία. Η πάσα για τον Πουλ, ο οποίος σταμάτησε πάνω στον Γκαρσία. Δεν πήδηξε καν ο Γκαρσία, η κατεβάζει για την μπάλα. Θα πρέπει να την δώσει. Και αυτό κάνει. 3 και 10. Φάουλ του Ραντοσάλιεβιτς στην προσπάθεια να κλέψει από τον Φίσερ. Έχουν να δώσουν πλέον από ένα φάουλ. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει από 3 ομαδικά. Πολύ λίγα να είσαι τα φάουλ. Ναι, κάνουν συντήρηση για το τέλος, Μάρια, από ό,τι φαίνεται. Ή και κοιτάξτε, η ΑΕΚ προχθές είχε πάρα πολλά φάουλ. Ενδεχομένως να έχει διαβάσει το παιχνίδι των προχθεσινών. Άρα ήρθε πιο διαβασμένη σήμερα να προσέξει λίγο τα φάουλ. Αλλά ενδεχομένως και οι δύο ομάδες προσπαθούν για να αφήσουν περισσότερα θέσεις για το τέλος του παιχνιδιού, που ενδεχομένως οι άμυνες θα είναι πιο σκληρές. Φάουλ από τον Κιλαρά που έσπεσε πάνω στον Γκρέμεν. Ήταν κακό το σουτ προηγουμένως από τον Φίσερ. Η μπάλα δεν βρήκε τίποτα. 2-56. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις τελευταίες επιθέσεις των δύο ομάδων. Αστοχίες εκατέρωθεν. 8 η πόντι της διαφοράς για την ΑΕΚ. Μακφάτεν, Ντίξ, Γλυνιαδάκης, Ραντοσάλιβης, Κρέμεν, οι 5 για τα Πουέλ που τώρα επιτίθεται. Φίσερ, Γκαρσία, Κιλαράς, Παντελή και Μπούσερ, οι 5 για την ΑΕΚ. Υπάρχει σφύριγμα παράλληλα από τους Σόμο και Κουνελέ για το φάουλ στο νούμερο 15, είναι ο Γκαρσία. Και είναι το δεύτερο και για τον Γκαρσία, 2 έχει και ο Χάρισον. Για την ΑΕΚ αρχίζει να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα στους ψηλούς και αποσύρει τώρα τον Γκαρσία ο Νικόλας Παπαδόπουλος, για να πάει κατά συνθήκη πεντάρι ο Τσούπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα να δούμε αν θα επιτεθεί, λογικά αυτό θα κάνει, το Αποέλ μέσα στο καλάθι, αφού υπάρχει σοβαρή διαφορά ύψους και δύναμης ανάμεσα σε Γλυνιαδάκη και Τσούπ. Γλυνιαδάκης που ήταν εύστοχος στην πρώτη βολή. Φτάνει τους 8 πόντους. 4 παίχτες του Αποέλ είναι στους 8 πόντους. Πρώτη σκόρερ. Και εκεί θα μείνει ο Γλυνιαδάκης. Επανάληψη της βολής, λέει ο Σχοινάς. Γιατί κάποιος παίχτης έκανε παράβαση στην δεύτερη βολή του Γλυνιαδάκη. Ο Κιλαράς, όπως μας ενημερώνει και ο Γρηγόρης, και τον ευχαριστώ. Η δεύτερη βολή του Γλυνιαδάκη, αυτή η φορά είναι εύστοχη και φτάνει τους 9 πόντους. Είναι μόνος τώρα πρώτος σκόρερ για τα Αποέλ. Σιγά σιγά το Αποέλ έχει μειώσει διαφορά κατά το ίμιση στους 6 πόντους. Τσούπ το σκέφτεται το τρίποντο και το κάνει και εύστοχη. Ντέιαν Τσούπ στο τέταρτο τρίποντο της ΑΕΚ στο παιχνίδι. 50-41, ένας πολύ έμπειρος παίχτης και πρωταθλητής δύο φορές με την ομάδα της ΕΘΑ. Ραντοσάλιεβιτς, δεν έπιασαν οι προσποιήσεις. Τελικά δίνει στον Ντίξ. Ο Κιλαράς πάρα πολύ καλή άμυνα, θα πάρει φάουλ ο Ντίξ από τον Κιλαρά. Δύο βολές. Έχει να δώσει ένα φάουλ του Αποέλ. Η ΑΕΚ είναι και αυτή τη φορά πιο νωρίς στο όριο. Ο Κιλαράς που φεύγει και χειροκροτείται, έκανε καλή δουλειά και του δίνω όλη συγχαρητήρια στον πάγκο της ομάδας. Πέρασε ξανά ο Ραντούνοβιτς. Ο Ντίξ είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Φτάνει και αυτός στους 9. Μένει το 50-42, γιατί συνεχίζουν οι παίκτες του Αποέλ να χάνουν βολές. Με την πρώτη ευκαιρία να δούμε το στατιστικό των βολών. Ένα και 55 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ είναι ήδη στους 50 πόντους και ο Φίσερ πάει να τους κάνει 53 και το κάνει. Τρίποντο από τον Σαρόν Φίσερ που φτάνει τους 11. 5 παίκτες της ΑΕΚ έχουν σκοράρει από τα 6 και 75.
Πάμε στον Γρηγόρη. Αν θυμάσαι, στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει πάρα πολλά ελεύθερα τρίποντα ο Σάρον Φίσερ και είχε την παρόντριξη από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο να συνεχίσει να σουτάρει. Σήμερα δικαιώθηκε. Για την ώρα δικαιώνεται. Η ΑΕΚ που πήρε και το rebound. Ο Παντελή αναγκάζει να βγάλει έξω με την παρουσία εκεί του Γλυνιαδάκη. Ελεύθερος ο Τσούπ. Αστοχή η μπάλα όμως ξανά στο παιχτιστάει με τον Μπούσερ. Όλος ο κόσμος στον Κίτεον αυτή τη στιγμή φωνάζει και χειροκροτεί για την ομάδα του, για την ΑΕΚ. 10 δευτερόλεπτα, ο Τσούπ απέναντι στον Γλυνιαδάκη παίζει με την ταχύτητα και παίρνει φάουλ. Ο Βόσνιος θα πάει στη γραμμή. Επέστρεψε να είσαι εδώ από Αποέλ στο παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ με συνοπτικές διαδικασίες και πάλι ξαναπαίρνει τον ρυθμό. Δεν μπορεί να βρει ρυθμό το Αποέλ σε συνεχόμενες επιθέσεις. Να σου πω, όταν πας να κοντέψεις τις αντιπαλές ομάδες, ένα λάθος να κάνεις, ένα ρυμπάο να χάσεις και να δεχτείς εσύ καλά, θα αλλάζουν όλα. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, Μάριε. Δηλαδή, αντί να πάει από τους 6 στους 4, πήγε στους 8, η διαφορά πάλι αλλάζει. Βεβαίως. Έλα, Γρηγόρη. Είχες πει ότι όταν βγήκε ο Τζότζο και ο Χάρισον ουσιαστικά θα έπαιζε με το Γλυνιαδάκι. Τρεις προσπάθειες του Αποέλ δεν μπήκαν ποτέ στο Γλυνιαδάκι και στο τέλος έπαιξε η ΑΕΚ με το Γλυνιαδάκι. Εκμεταλλεύτηκε τα αργά του πόδια, γι' αυτό και πήγε τώρα στις βολές, άσχετα αν τις έχασε ο Τσούπ. Πολύ σωστή επισήμανση. Εδώ και είναι και οι βολές. 2 στις 4 για την ΑΕΚ, 5 στις 9 για το Αποέλ. Κοντά στο 50% δεν είναι καλό ποσοστό. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς. 53-42 για την ΑΕΚ. Μαρία, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το Αποέλ έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους για πρώτον ημίχρονο. Δηλαδή έχει δεχτεί 53 πόντους, Μάρια. Είναι πέραν το κανονικό. Είναι αυτό που λέγαμε από το time out που είχε ζητήσει ο Κωνσταντινίδης. Ήταν 41-31 το δεδοσκόρ με 4 λεπτά να απομένουν. Η ΑΕΚ έχει ήδη φτάσει στους 53. Είναι μια πολύ μεγάλη συγκομιδή πόντων για ένα τέτοιο παιχνίδι τελικό των play-off και υπάρχει ακόμα χρόνος. Ο Φίσερ θα πάει και στη γραμμή όταν επιστρέψουν οι ομάδες από το time-out. Το time-out του Τόνι Κωνσταντινίδη. Βλέπουμε εμείς ορισμένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα του παιχνιδιού και το time-out του Κωνσταντινίδη. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Γρηγόρη, γρηγορά ήταν σχεδιασμός της τελευταίας επίθεσης, έτσι. Ακριβώς, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν την μπάλα και να παίξουν pick and roll με τον Κρήτο. Ή αν δεν πετύχει αυτό, τότε θα βγει ένα ελεύθερο σούτ για τον Ντίνξ. 28,5 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά έχει χρόνο και η ΑΕΚ για μία ακόμα επίθεση, εκτός και αν αστοχήσουν οι παίχτες του Αποέλ μετά τις βολές του Φίσερ και πάρουν επιθετικό rebound. Για την ώρα έχουμε τις βολές του Φίσερ που είναι άστοχο στην πρώτη. Παραμένει το 53-42. 54-42 από τον Σαρόν Φίσερ που ήρθε από τον πάγκο και είναι πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ. Με 12 πόντους. Κρίτολ. Μακφάτεν για τον Ραντοσάλιεβιτς. Δεν μπορεί ο Ραντοσάλιεβιτς με ταμπλό. Η μπάλα στους παίχτες της ΑΕΚ. 10 δευτερόλεπτα. Πάει να γίνει λάθος. Και γίνεται το λάθος γιατί η μπάλα φεύγει. Σύμφωνα με τον κύριο Σόμο που ήταν πάρα πολύ κοντά από το χέρι του Τσούπ. Εδώ το λάθος έγινε γιατί η μπάλα πήγε ψηλά από τους παίκτες της ΑΕΚ και όχι με σκαστή πασά. Έτσι η τελευταία επίθεση είναι για τα Αποέλ. Θα γίνει ξανά η επαναφορά γιατί έχει πάει εκεί κοντά στη γραμματεία ο κύριος Κουνελές. Κύλησε χρόνος και πρέπει να επιστρέψει το χρονόμετρο στα 5. Για να δούμε. Αυξάνεται ο χρόνος. 6,4 είναι τελικά. Όπως και να έχει, θα έτρεχε έτσι για Γιώσο Μακφάτεν. Κάνει το τελευταίο σουτ, αστοχή. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ να έχει πάρει ένα εκπληκτικό προβάδισμα σε σχέση με την παραγωγικότητα της. 54 πόντοι για την ΑΕΚ, 42 για το Αποέλ στο συν 12.
η γηπεδούχος ομάδα. Θα περιμένουμε λίγο πριν φύγουμε να δούμε τα ομαδικά στατιστικά και να τα σχολιάσουμε με τον Νάσιο τον Ορεινό. Εγώ θέλω να δω τα rebound, Μάρι. 16-9, αρχίζω από εκεί. Λάθη 4-9, δεύτερο σημαντικό. Και να δούμε και τα τρίποντα. Εντάξει, είναι κοντά νομίζω. Τα άλλα είναι κοντά, Μάρι. Να σημειώσουμε τα λάθη του Αποέλ και τα περισσότερα rebound της ΑΕΚ. Γι' αυτό κερδίζει η ΑΕΚ, νομίζω, Μάρι. Και αν η ΑΕΚ από αυτά τα 7 rebound έχει βάλει και 6 ή 8 πόντους, ακριβώς, εκεί ακριβώς είναι ένα μεγάλο μέρος της διαφοράς. Η ΑΕΚ που για την ώρα ελέγχει το παιχνίδι μέσα στην έδρα της, κάνει αυτό που πρέπει για να είναι μπροστά στο σκορ με 12 πόντους με το τέλος του ημιχρόνου. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, συνδρομητές της Cita Vision, ζωντανά από το αθλητικό κέντρο Κίτιον, εδώ όπου διεξάγεται ο δεύτερος τελικός των play-off του Πανκυπρίου Προαθλήματος ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας, ανάμεσα στο Πετρολίνα ΑΕΚ και τον Αποέλ. Το Αποέλ που κερδίζει τη σειρά με 1-0, τη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες, και μετά τα πρώτα 20 λεπτά είναι η ΑΕΚ που προηγείται με 54-42. Ενώπιον περίπου 2.000 θεατών, θα έλεγα, το σημερινό παιχνίδι. Αν μπορώ να κάνω έναν πρόχειρο υπολογισμό. Καλή ατμόσφαιρα στο Κίτιον. Η σειρά που πλέον μεταφέρεται την ερχόμενη Τρίτη. Στην προηγούμενη μετάδοση είχαμε πει Δευτέρα, έτσι ήταν αρχικά ορισμένο, όμως έχει αποφασιστεί πως ο τρίτος τελικός θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μήνα. Και βέβαια αν χρειαστούν και άλλα παιχνίδια, αυτά θα γίνουν από εκεί και πέρα. Πέρσι είδαμε 4 τελικούς. Φέτος φιλοδοξούμε, ελπίζουμε ότι θα δούμε 5 τελικούς και ο καλύτερος ας κερδίσει. Νάση Ορεινέ, σε βλέπω, έχει σημειώσει εκεί κάποια πράγματα σε σχέση με τα ατομικά στατιστικά αλλά και ομαδικά του πρώτου μηχρόνου, σε ακούμε. Καταρχήν να πω ότι ο πρώτος σκόρερ από πλευράς ΑΕΚ είναι ο Fisher Mari με 12 και από πλευράς ΑΠΟΕΛ από 9 έχουν ο Ντίξ και ο Γλυνιαδάκης. Αυτό που έχει συμβεί στο πρώτο ημίχρονο είναι το εξής. Πρώτα να πω ότι η ΑΕΚ είναι πιο εύστοχη, πιο παραγωγική, ιδιαίτερα από πλευράς 2 πόντων, σε δίπονες προσπάθειες δηλαδή. Επίσης, Μάρι έχει 9 πόντους από λάθη του ΑΠΟΕΛ, ενώ το ΑΠΟΕΛ έχει μόλις 2 από λάθη της ΑΕΚ. Οι πόντοι στη ρακέτα είναι 28-16 και προέρχονται κυρίως από Γκαρσία και από Χάρισον. Και η πόντη από τον Πάγκο Μάρι είναι 19-9 και οι 12 από τους 19 είναι του Fisher, ο οποίος έχει βάλει σε 10 λεπτά 12 πόντους και έχει πάρει τις περισσότερες προσπάθειες από όλους σε 10 λεπτά. Είναι αυτό που σου έχω πει στην αρχή, ότι παίρνει περισσότερες προσπάθειες ως ο παίχτης. Είναι ο κύριος μοχρός, αν θέλεις. Παρόλο που παραπάνω δεν επισκιάζει τους άλλους, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά έχει σημασία οι προσπάθειες, έτσι, γιατί όταν παίρνει περισσότερες προσπάθειες, εάν σου στερήσουν την μπάλα, ενδεχομένως αυτό να σου στοιχήσει. Είναι θέμα στρατηγικής, Μάρη. Επειδή μιλάς για τον Fisher, πριν συνεχίσεις, να πω κάτι. Ότι ο Fisher τα τελευταία 2 χρόνια που παίζει στην ΑΕΚ, όταν είναι στην μέρα του, πολύ λίγα παιχνίδια της ΑΕΚ θυμούμε να χάνει. Επομένως, εάν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ δεν καταφέρουν να τον σταματήσουν στο δεύτερο μήχρονο, το πιο πιθανό ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, ναι. Έχουμε οτιδήποτε άλλο? Αυτά για τον πρώτο μήχρονο. Πάμε και στον Γρηγόρη. Γρηγόρη, η δική σου η άποψη για αυτά που είδαμε στα πρώτα 20 λεπτά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι παρακολουθούμε ακόμα ένα σαρπαστικό παιχνίδι. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν οι δύο ομάδες να συνεχίσουν σε αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό. Οι 54 πόντοι θεωρώ ότι είναι πολύ για ένα ημίχρονο. Όπως άλλωστε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και στον πρώτο αγώνα. Αυτό που μένει να δούμε είναι κατά πόσον αυτό που εμφανίζει το ΑΠΟΕΛ είναι και σημάδια κόπωσης από τις τρεις συνεχόμενες παρατάσεις, τους τρεις συνεχόμενους αγώνες που έπαιζε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μέσα σε μια εβδομάδα.
Γιατί όπως και να το κάνουμε, Μάριε και Νάση, η κούραση που έχει το ΑΠΟΕΛ πάνω του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη ΣΑΕΚ, η οποία είχε και την μία εβδομάδα που έπαιρνε τις απαραίτητες ανάσες πριν έρθει στους τελικούς. Τώρα, όσον αφορά προγνωστικά, η ΑΕΚ σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο με τους 12 πόντους διαφορά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της ομάδας του Αντώνη του Κωνσταντινίδη. Rebound, rebound είναι 19-10, το επισημαίνω ξανά. Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Συμφωνώ με τον Γρηγόρη είναι ότι η κόπωση έχει σημασία. Αντί διότι να θυμίσουμε ότι το ΑΠΟΕΛ έχανε 2-0 από τον Κεραυνό και έπρεπε να πάρει 3 συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία είχαν και αν θέλεις μεγάλη προσπάθεια για να τα πάρεις. Και ψυχολογικά. Και ψυχολογική και σωματική. Έρχεσαι στο Λευκόθεο να κερδίσεις σε 2 παραπάσεις και σήμερα εδώ. Άρα, όντως, Γρηγόρη, συμφωνώ μαζί σου, η κούραση είναι δεδομένη, έτσι. Από την άλλη, βέβαια, από την άλλη, μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί το ΑΠΟΕΛ να είναι πιο κουρασμένο, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε 4 παιχνίδια με τον Απόλλωνα, καμία παράταση. Από την άλλη, όμως, η ΑΕΚ έχει ελλείψεις. Ναι, έχει πιο μικρό ρόστερ σήμερα. Κοίταξε, Μάρια, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Έτσι. Ναι, ναι, οι μεγάλες ομάδες δεν θέλουν δικαιολογία για κούραση. Απλώς τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά, ναι, εδώ. Δύο παιχνίδια τη εβδομάδα δεν είναι πολλά για τέτοιο επίπεδο. Απλά το επισημαίνουμε ότι εντάξει, είναι ένα θέμα έστω και μικρό, αν θέλεις. Και πλέον μιλάμε για το μεγαλύτερο κομμάτι και των δύο ομάδων για επαγγελματίες αθλητές. Λοιπόν, 54-42, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο μεταξύ άλλων ξεχώρισε και η απόδοση του Τζότζον Γκαρσία. Ο Τζότζον Γκαρσία που δηλώνει σήμερα παρόν, πολύ βροντερό παρόν, στους τελικούς των play-off και δείχνει ότι ακόμα και σε αυτή την προχωρημένη μπασκετικά ηλικία μπορεί να προσφέρει. Λέγοντας για προχωρημένες ηλικίες, να πούμε ότι φέτος στον τελικό του εις β' κατηγορίας είχαμε, Γρηγόρε, την συμμετοχή ενός 50χρονου, έτσι. Βεβαίως. Και εδώ της ΑΕΚ και του Παγιού Πεζοπορικού. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μετά από αυτή την ωραία παρένθεση για το παρελθόν. Έλα, Νάσιε. Απλά, Μάρια, να επισημάνω την για τρίτη συνεχόμενη φορά πολύ καλή απόδοση του Ιακώβου του Παντελή. Ο οποίος, Μάρια, νομίζω βάζει πλώρη για καλύτερος Κύπριος παίκτης για τρεις συνεχόμενη χρονιά. Από πλευράς δικής μου τουλάχιστον προσωπικής, νομίζω δεν θα έχει κάποιον που θα τον θέλει σαν τον κοντράρι για αυτόν τον τίτλο, έτσι. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στους τελικούς, δεν ξέρω ο Κούνας αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν μπορεί να, κοίταξε, να υπάρχει θέμα. Εάν κερδίσει την ΑΕΚ μόνος του δύο φορές, ο Κούνας ή τρεις φορές, ναι. Επειδή αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος, να αφήσουμε ένα περιθώριο. Πάω ξανά στον Γρηγόρη. Να δώσω και εγώ την ψήφο μου για τον καλύτερο Κύπριο. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ο Ιάκωβος ο Παντελή. Αν και φέτος μου άρεσε πάρα πολύ ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία ήταν εξαιρετικός. Δυστυχώς ο τραυματισμός του όμως και πάλι στα ημιτελικά του κόστησε. Ναι. Γρηγόρη, να μεταφερθείς σε παρακαλώ εκεί στη γραμματεία, γιατί φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο. Θα ακούσει εκεί και θα δει ο Γρηγόρης τι γίνεται και θα μας ενημερώσει με την πρώτη ευκαιρία. Έλα, ναι, για να συνεχίσω αυτό που είπε ο Γρηγόρης που είναι ενδιαφέρον και θα ήθελα να σχολιάσω. Απλά η κανονική διάρκεια έχει πολύ διαφορετική βαρύτητα, Γρηγόρη, από τα play-offs. Εάν ένας παίκτης δεν πάει τελικό να παίξει να κερδίσει η ομάδα του, δεν μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα που έχει ένας παίκτης ο οποίος φέρει την ομάδα στον τελικό και ενδεχομένως να πάρει και το πρωτάθλημα όπως έχει πάρει πέρσι ο Ιάκωβος. Αυτό πρέπει να προσμετρηθεί στην επιλογή να θέλεις στον τίτλο του καλύτερου Κύπριου ή οποιοδήποτε παίκτη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι ηγέτες, οι μεγάλοι παίκτες φαίνονται στα δύσκολα. Και αυτός είναι ο Ιάκωβος ο Παντελής. Φέτος, πέρσι και πρόπερσι. Άρα, εγώ τουλάχιστον έτσι μετρώ την απόδοση του οποιοδήποτε παίκτη. Μαριέ. Έλα, πάμε ξανά στον Γρηγόρη. Λοιπόν, θα αρχίσει το παιχνίδι χωρίς να έχουμε πάνω στον πίνακα τα φάουλ, τα οποία θα μπουν σιγά-σιγά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Οι διαιτητές είπαν στους ανθρώπους εδώ να διπλοτσεκάρουν τα φάουλ, να είναι σίγουροι δηλαδή για ό,τι δοθεί. Και σιγά σιγά θα τα βάλουν και πάνω στην φωτεινή πινακίδα. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα με φάουλ
στο πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Εδώ ο Γκαρσία δυσκολεύεται πάρα πολύ. Η μπάλα βγήκε έξω στην περιφέρεια για την ΑΕΚ που ξεκινά με σουτ 2 πόντων του Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Για το 56-42 η ΑΕΚ είναι στο σύν 14 και συνεχίζει να δημιουργεί την μεγαλύτερη προς όφελός της διαφορά. Ραντοσάλιεβιτς σε αυτό το hook shot δεν θα τα καταφέρει. Rebound εύκολο από τον Ραντούνοβιτς και τώρα ο Ιάκωβος ο Παντελή. Θα περάσει τον νεοφύτου, καλή άμυνα από τον Μακφάτεν, η μπάλα μένει στην ΑΕΚ με 13 δευτερόλεπτα. Για την επίθεση, καλή προσέλευση σήμερα στο Κίτιον. Είναι σχεδόν γεμάτη η απέναντι εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ. Μάλιστα υπάρχουν αρκετοί και στο ένα πέταλο. Λέιζερ αστοχή. Ριμπάντο Ραντοσάλιεβιτς. Δεν βγήκε ο ευθυντιασμός για τα ΑΠΟΕΛ. Ο Μακφάτεν με το σκριν του Γλυνιαδάκη αστοχή. Ριμπάντο Παντελή. Συνεχίζουν να είναι αστοχοί παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Ζητά ο Γκαρσία. Είναι πολύ δυνατή αυτή η μάχη ανάμεσα σε Γκαρσία και Γλυνιαδάκη. Ο Γκαρσία εδώ πλησίασε πάρα πολύ. Και εδώ νομίζω ήταν καλάθι εμπειρίας απέναντι στον Γλυνιαδάκη. 58-42. Δεν είναι καλή πάσα του νεοφύτου. Λάθος από τους παίκτες στα ΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ είναι στο σύν 16. Δεν υπάρχουν φάουλ στον φωτεινό πίνακα. Είναι αυτό μας είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης. Έλα Ανάση. Όχι, απλά να πω ότι από πλευράς από ΠΟΕΛ θα πρέπει μπάλα να πάει μέσα. Δεν υπάρχει λόγος για τρίποντα αυτή τη στιγμή. Ή θα πάει μπάλα στο Γκρινιαδάκι, ή αν χάσει ακόμα ένα δύο σουτ, θα πάει διαφορά στους 20 πόντους και θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό δοκίμασαν τουλάχιστον να κάνουν τελευταία φορά οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Παντελή, θα πάρει σκρίνη από τον Γκαρσία. Τρίποντο Παντελή, αστοχή, η μπάλα στον Τσούπ. Για άλλη μια φορά οι παίχτες της ΑΕΚ θα ανανεώσουν την επίθεσή τους. Έχουν και τον κόσμο τους στο πλευρό τους. Η ΑΕΚ ελέγχει απόλυτα το σημερινό παιχνίδι. Βήματα από τον Ιάκωβο τον Παντελή. Σφυρίζει ο κύριος Σόμος. Εδώ η οργανωμένη της ΑΕΚ. Και εδώ ξανά η προηγούμενη προσπάθεια του Ιάκωβου του Παντελή. Νέο σφύριγμα των διαιτητών. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Είναι το τρίτο για τον Γκαρσία. Βέβαια ο πίνακας δείχνει ένα και μοναδικό. Σιγά σιγά θα μπουν και τα υπόλοιπα. Θα βλέπουμε και τις ενδείξεις από την γραμματεία κάθε φορά που γίνεται ένα φάουλ. Γιατί ο φωτεινός πίνακας δεν μας βοηθά. Εδώ έχουμε φάουλ από τον Γλυνιαδάκη, επιθετικό. Είναι το τρίτο για τον Ελλαδίτη. Ο Γκαρσία που θα πάει στο ιατρείο γιατί μάτωσε μετά από αυτή την επαφή με τον Γλυνιαδάκη. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ δυνατά συγκρούστηκαν τα κεφάλια των δύο παιχτών. Έτρεξε κατευθείαν ο Γκαρσία στα αποδυτήρια. Πήγε να πάρει την κόντρα ο Γκαρσία, Μάριε. Πήγε να σταθεί να πάρει την κόντρα στο προστάρισμα του Γκρινιαδάκη και εκεί συγκρούστηκα. Είχαμε πει από πριν πόσο δυνατές είναι οι μάχες ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιδιά και επιβεβαιώθηκε στην προηγούμενη φάση από αυτή την δυνατή κουτουγιά. Πάλι καλά που τουλάχιστον ο ένας από τους δύο είναι καλά. ...58-42... με την ΑΕΚ να επιβάλλεται από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και μετά. Δεν ήταν αυτή η εικόνα που είχαμε δει στο πρώτο παιχνίδι. Το ΑΠΟΕΛ μέσα στην έδρα του δεινοπάθησε και χρειάστηκε δύο παρατάσεις για να πάρει την νίκη. Η ΑΕΚ σήμερα, παρότι παίζει με ελλείψεις, Μιλόσεβιτς και Παλάλα, καταφέρνει να προηγείται σχετικά άνετα.
Υπάρχει πάντως πάρα πολύ χρόνο. Φάουλ τώρα. Από τον Μακφάντεν. Την μπάλα απ' έξω. Σιγά σιγά μπαίνουν και τα φάουλ στον ηλεκτρονικό πίνακα. Γεμίζει με τα φάουλ όλων των παιχτών. Χάρη για τον Ραντούνοβιτς, ο οποίος γύρισε, απέφυγε το διπλό μαρκάρισμα. Δεν μπορεί όμως να βάλει μπάλα στο καλάθι. Ριμπάουντ από ο Ραντοσάλιεβιτς και τώρα ο Ντίξ. Ντίξ που έχει μια σχετικά ήρεμη βραδιά μετά τους 30 πόντους την περασμένη Τρίτη. Εδώ ο Ραντοσάλιεβιτς δεν θα τα καταφέρει. Πάνε σε ατομικές ενεργείες οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ και δεν τους βγαίνει. 6,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο λόγος στον Γρηγόρη. Πούμε νεότερα για την κατάσταση του Τζόρτζο Γκαρσία. Έχει σχιστεί ουσιαστικά κάτω στην μύτη. Θα του γίνουν κάποιες στραφές και θα επανέλθει. Πάλι καλά, γιατί το χτύπημα στα κεφάλια του Γλυνιαδάκη με τον Γκαρσία ήταν πάρα πολύ δυνατό. Εδώ ο Χάρισον κάνει αυτό που πρέπει, μπαίνει μέσα, έχει 6 πόντους. 60-42. Δεν βγάζει τον Γκαρσία τόσο νεκτά. Συνεχίζει να ξεφεύγει, λάθος από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Δέχτηκαν την τάπα και ακολουθεί το φάουλ από τον Ραντοσάλιεβιτς. Νομίζω είναι η ώρα του time-out για τον πρώην Κωνσταντινίδη. Και αυτό κάνει. Η ΑΕΚ ξεφεύγει συνεχώς. Το ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκει λύσεις επιθετικά. Δεν έχει σκοράρει το ΑΠΟΕΛ μετά από 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και 9 δευτερόλεπτα. Ενώ αντίθετα η ΑΕΚ έχει βάλει 6 πόντους και έχει πάρει την διαφορά στους 18. Θα ακούσουμε λίγο τις οδηγίες του Αντώνη Κωνσταντινίδη. Φωνάζει και πάλι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Θα μας τα μεταφέρει ο Γρηγόρης σε λίγο. Γρηγόρη, ήταν σχετικά ήρεμος, έτσι ο προμονητής του ΑΠΟΕΛ. Ναι, σε σχέση με το πρώτο time out σίγουρα ήταν πολύ ήρεμος τώρα. Πάλι έβαλε τις φορές του, αλλά ήταν μετρημένος. Τους έκανε παρατηρήσεις ουσιαστικά ότι γυρίζετε την μπάλα, αλλά δεν κάνετε επιθέσεις προς το καλάθι. Τους είπε, δεν θα τρέχουμε χωρίς ουσία, προσπαθήστε να τρέξετε, υπάρχει χρόνος ακόμη. Εκεί μίλησε και λίγο η εμπειρία του Ανδρέα του Γλυνιαδάκη, που προσπάθησε και αυτός να εμψυχώσει τους συμπαίχτες του. Η ουσία είναι πάντως, Μάριο, ότι από ελ μοιάζει να του βγει και όλη η κούραση. Ακόμη και αν συμφωνώ 100% με τον Νάσιο, ότι σε αυτό το επίπεδο δεν δικαιολογείται να μην μπορείς να παίξεις 3 αγώνες μέσα σε ένα μισή εβδομάδα. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία. Πρέπει να το αναφέρουμε έτσι για συζήτηση, Μάρη, κανονικά. Γρηγόρη, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, νομίζω, για αυτού το επίπεδο της ομάδας. Συμφωνώ. Λοιπόν, 60-42, να δούμε την αντίδραση του ΑΠΟΕΛ. Για την ώρα έχουμε φάουλ του Κούνα στον Ραντούνοβιτς. Τέταρτο ομαδικό και έναν η ΑΕΚ, ρε φίλε. Λοιπόν, ο πίνακας λέει από 5 ομαδικά. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Είναι όμως το τέταρτο ομαδικό αυτό για τα ΑΠΟΕΛ. Έναν η ΑΕΚ. Ένα έχει η ΑΕΚ. Επομένως έχει να δώσει 3 φάουλ η ΑΕΚ. Έλα, Νάση. Απλά να πω ότι εγώ διακρίνω έναν περισσότερο πάθος από πλευράς ΑΕΚ και νομίζω αυτό προέρχεται γιατί η ΑΕΚ παίζει ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, αν χάσει απόψε, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το ΑΠΟΕΛ δεν δείχνει το ίδιο πάθος, δείχνει από διοργανωμένο. Συνεπώς, νομίζω εκεί είναι η διαφορά, παιδιά. Ήταν το πέμπτο ομαδικό, 4 ήταν πριν από αυτό το φάουλ. Μας έχει μπερδέψει και εμάς και απολογούμαστε ο ηλεκτρονικός πίνακας. ...61-42. 9 πόντι για τον Ραντούνοβιτς. 19 πόντι διαφοράς. Κρίτολ περνάει μετά από πολλή ώρα στο παιχνίδι και βάζει ένα καλάθι για το 61-44. Χρειάστηκαν 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρει το ΑΠΟΕΛ.
Παντελή. Λέει στον Τσούπ να φύγει από κοντά. Δεν θέλει το screen. Και κάνει λάθος. Έκλεψε ο Κρέμεν. Γίνεται φάουλ από τους παίκτες της ΑΕΚ. Άργησε κιόλας, θα έλεγα. Γιατί έφευγε στον εφνιδιασμό ο Μακφάτεν. Θα το κάνει ο Παντελή. Έλα να σύε. Ναι, να επισημάνω ακόμα ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα μέχρι τώρα, δεν κάνω λάθος, ο Πουλ είναι άποντος. Και ο Πουλ δίνει 12 πόντους αναμέσων όρων στο ΑΠΟΕΛ κάθε παιχνίδι. Νομίζω το ΑΠΟΕΛ απόψε χρειαζόταν τους πόντους του Πουλ, ιδιαίτερα απόψε, και δεν τους έχει. Είχε παίξει με ένα πρόβλημα στο προηγούμενο παιχνίδι. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Όμως δύο παιχνίδια χωρίς να... Ναι, ότι δεν σκοράρει, δεν παίρνει ούτε και πρωτοβουλίες τώρα. Είναι και στον πάγκο εδώ και πάρα πολλή ώρα. Δεν είναι πολύ έτοιμο το παιδί. Θα τον πιστώσουμε. 61-44. Το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να πλησιάσει. Η ΑΕΚ όμως διατηρεί σχετικά εύκολα το προβάδισμά της. Ο Κρίντολ βγάζει έξω στον Κρέμεν με τη λήξη του χρόνου το σουτ. Εύκολα το rebound για τον Τσούπ. Πέρασε η μπαλά το κέντρο με δυσκολία μεν, αλλά το πέρασε. Και επίθεση 14 δευτερόλεπτων τώρα για την ΑΕΚ. Με τον Μπούσερ να παίρνει το σκρίν από τον Χάρισον. 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να κάνει αυτός ο Χάρισον την επίθεση και χάνει την μπάλα, του φεύγει. Μένει όμως στην ΑΕΚ με ένα δευτερόλεπτο, γιατί πριν βγει έξω ακούμπησε το πόδι του Κρίτον στον αέρα. Εδώ θα ξαναδούμε πως χάνει τον έλεγχο της μπάλας και λίγο πριν βγει, εκεί κάτω χαμηλά, αγγίζει το πόδι του Κρίτολ. Πάντως, ένα δευτερόλεπτο έχουν οι παίχτες της ΑΕΚ για αυτήν την επίθεση και να δούμε τι μπορεί να βγάλει. Έβγαλε ένα ελεύθερο σουτ από τον Χάρισον, το οποίο όμως ήταν άστοχο. Αν μη τι άλλο, βγήκε ένα σουτ. Δίξ. Πολύ καλή άμυνα από τους παίχτες της ΑΕΚ. Και τώρα είδαν την κίνηση του Κρίτολ. Δεν έπιασε το pick and roll για το ΑΠΟΕΛ. Είναι εμφάνιση τελικού για την ΑΕΚ, Νασίρ. Ναι, νομίζω είναι λογικό, Μάρι. Δεν θα είναι εύκολο να πας με 2-0 στο Λευκό Θεό, όπως και να το κάνουμε. Νομίζω από εκεί ξεκινούν όλα απόψε. Το κίνητρο, Μάρι, είναι μεγάλη υπόθεση το κίνητρο. Πόσο μάλλον όταν μιλούμε για τελικούς. Εδώ είναι άστοχος και ο Μακφάτεν. Ο Λέιζερ θα πασάρει στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Ο Λέιζερ χάνεται λοιπόν και αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι χαμηλό το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, μόλις 7-2. Δύο πόντους έχει βάλει το ΑΠΟΕΛ μετά από 6,5 λεπτά. 7 πόντους η ΑΕΚ. Έχουν σφίξει οι άμυνες. Επί της ουσίας όμως η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Κρίτολ από την προσπάθεια του Ντίξ που τράβηξε πάνω του όλους βάζει ένα καλάθι. Οι 4 πόντοι του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Κρίτολ. Μπούσερ ζήτησε και πήρε ο Λέιζερ, γρήγορο σουτ. Ο Τσούπ έρχεται πάρα πολύ ψηλά και παίρνει το rebound. Δεν το πιστεύει ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος αμέσως σηκώνει τον Ράντο Σάλιεβιτς. Είναι αλλαγή rebound αυτή, να σύν. Κοίταξε, ένα από τα πράγματα που μαθαίνουμε ενώ δεν είμαστε μικροί, Μάρι, είναι να βγάζουμε μπλοκάουτ ή να παίρνουμε το rebound. Εάν ο Κρίτος δεν μπορεί να βγάζει να βγάλει ένα μπλοκάουτ να πάρει ο rebound, είναι και πεντάρι, παίζει κάτω από το καράθι, είναι κρίμα. Αφού από εκεί ξεκινούν όλα. Και την ίδια στιγμή να πιστώσουμε και την κίνηση του Τσούπ, ο οποίος μέσα από 4 παίχτες πήρε το rebound και τώρα είναι στη γραμμή και βάζει και τον πόντο. Αυτοί οι πόντοι είναι bonus, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, για την ΑΕΚ, η οποία φροντίζει να διατηρεί μια πολύ καλή διαφορά εν ώψη της τελευταίας περίοδου, αν και απομένουν 2-50 για την τρίτη περίοδο. Οι ελεύθερες βολές 6 στις 10 για την ΑΕΚ, 5 στις 9 για τα ΑΠΟΕΛ, από 4 χαμένες. Πολύ καλή άμυνα του Χάρισον πάνω στον πιο αργό Κρίτολ. Καλή άμυνα όμως και από τον Πουλ. Δεν βγήκε ο εφνιδιασμός, αυτό είναι το κέρδος για τα ΑΠΟΕΛ. Ο Φίσερ, ακροβολίζονται ο Τσούπ με τον Μπούσερ.
ο Μπούσερ σου τριών πόντων. 66-46 ΑΕΚ στο συν 20. Είναι η πιο μεγάλη διαφορά στους τελικούς. Βεβαίως, αφού το πρώτο παιχνίδι σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε μια από τις δύο ομάδες να ξεφύγει, εδώ θα πάρει το φάουλ ο Ντίξ και θα πάει στη γραμμή. Η έκφραση του Αντώνιου Κωνσταντίνη νομίζω μιλάει από μόνη της. Εδώ ξανά, η τελευταία φάση, το φάουλ από τον Τάιλερ Λέιζερ στον αέρα, πάνω στον αντίπαλό του. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. ...66-47... από τον Τζαμάρ Ντίξ, που είχε 30 πόντους στο πρώτο παιχνίδι και έχει 10 μέχρι στιγμής απόψε να Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, Μάρε, είναι η πολύ καλή απόδοση του Τσούπ και στο πρώτο παιχνίδι και απόψε. Είναι ο παίχτης ο οποίος βοηθά τον Φίσερ στα δύο αυτά παιχνίδια και από πλευράς πόντων. Είχε βάλει 17 στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω απόψε είναι στους 10 και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Και στα rebound και στην άμυνα είναι εξαιρετικός ο Τσούπ και νομίζω εάν η ΑΕΚ, εάν πάρει το πρωτάθλημα, θα οφείλει πολλά στο Τσούπ πέραν βεβαίως από το Φίσερ. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι για τον Τσούπ το οποίο θέλω να πω και πάντα το έλεγα για αυτόν τον παίχτη. Για μένα είναι μια σταθερή αξία. Τον κατατάσσω σίγουρα ως ένα από τους τρεις κορυφαίους τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έπαιξε 3 χρόνια στη Ρέθα και τις 2 χρονιές που ανανέωσε ήταν ο πρώτος παίχτης που πάντα ανανέωνε ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης και γενικότερα η ΕΘ. Κάτι θέλεις να πεις, Γρηγόρη, δεν ξέρω για τον Τσούπ. Για τον Τσούπ ήταν, απλά να προσθέσουμε ότι 3 χρόνια στην Κύπρο έχει 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο. Όχι, νομίζω 2 κύπελλα. Όντε για Τσούπ, έτσι η ποιότητα τα λέει όλα. Βήματα από τον Κούνα, άλλο ένα λάθος για το ΑΠΟΕΛ. Δεν βγαίνουν τα πράγματα σήμερα για τους γαλαζοκίτρινους που έχουν βάλει μόνο 6 πόντους στην τρίτη περίοδο. Και αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η σειρά θα πάει στο 1-1. Φίσερ. Ο Παντελή. Πάντησε έξω ο Παντελή. Απρόσεκτος εδώ. Ο αρχηγός της ΑΕΚ. Έχει μικράνει το γήπεδο, Ράση, τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι αλήθεια. Μετά το είναι αλλαγή βεβαίως της γραμμής. Τον πρώην 6-25 που έγινε 6-75. Ο Ντίξ βάζει ένα καλάθι και η διαφορά πέφτει στους 17. 67-50. 1 λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Έχει πέσει ο ρυθμός. Λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Να πούμε μόνο ότι το ΑΠΟΕΛ έχει γυρίσει σε ζώνη. Έχει δύο άμυνες που έχει γυρίσει σε ζώνη το ΑΠΟΕΛ. Ενώ μέχρι τώρα δεν κάνω λάθος, έχει παίξει man-to-man. Να πω όμως για το Φίσερ, Μάρη, κάτι που είναι ενδιαφέρον. Ο Φίσερ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορεί να παίξει στις θέσεις 4, 3 και 2 πολύ καλά. Δηλαδή μπορεί να πάρει και στο λόγο την μπάλα να παίξει τώρα στη ρακέτα, να βγει έξω, να παίξει ένα εναντίον ενός, να σουτάρει, να τρέξει. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι ακριβώς all around, αλλά παίζει σε 2-3 θέσεις εξίσου καλά, που είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι βλέπω, έχει επιστρέψει από το ιατρείο Γκαρσία. 4 γραφές όπως μας ενημερώνει ο Γρηγόρης. Ο Χάρισον δεν μπορεί να σώσει. Η μπάλα μένει στο ΑΠΟΕΛ με 9-24 δευτερόλεπτα γιατί άγγιξε Στεφάνη μετά το άστοχο τρίποντο από τον Ντίξ. Να εδώ ο Γκαρσία. Είναι παλικάρι ο Γκαρσία. Δεν πρόκειται από κάτι τέτοια. Νομίζω και με την πρώτη ευκαιρία, αν χρειαστεί, θα το ξαναπεράσει μέσα ο Νικόλας Παπαδόπουλος και με 9 κορδέλα ο Γκαρσία, γιατί προηγούμενη όταν έφτασε τους 8 πόντους την είχε πετάξει στην κερκίδα, χαρίζοντας την ουσιαστικά σε έναν τυχερό οπαδό της ΑΕΚ. 21 δευτερόλεπτα, έπεσε πολύ ο ρυθμός σε αυτή την περίοδο. Βεβαίως η ΑΕΚ είναι η ομάδα που για την ώρα παίρνει αυτό που θέλει. ...21 δευτερόλεπτα... ...14 στη διάθεση
του ΑΠΟΕΛ για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ και κάποιοι μικροί ΑΕΚτζίδες που ήρθαν να δουν την ομάδα τους να ισοφαρίζει αυτή τη σειρά. Κούνας στα 6 δευτερόλεπτα. Κρίτολ δεν μπορεί να καρφώσει, παίρνει φάουλ όμως. Για τα ΑΠΟΕΛ πάλι καλά που είναι και ο Κρίτολ σε αυτή την περίοδο. Ο πέμπτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Έτσι για γιος θα είχαμε πολλές όμως σε αυτή την προσπάθεια του Κρίτολ. Έλα Γρηγόρη. Κούνας τα έχει βάλει με τους συμπαίχτες του ουσιαστικά. Δεν του βγάζουν τα screen που είχε ζητήσει και ο Ανδρός Κωνσταντινίδης και αυτό τον βλέπουμε ότι είναι αρκετά εκνευρισμένος σήμερα. Ο Κρίτολ βάζει την πρώτη βολή. Είναι στους 10 πόντους. 67-51. Και 67-52 ο Κρίτολ βάζει απόψε τις βολές. Είναι στους 11 πόντους. Υπολείπεται 2 για να γίνει πρώτο σκόρερ για τα ΑΠΟΕΛ απόψε. Ιάκωβος Παντελή δεν θα ευστοχίσει. Τελειώνει η τρίτη περίοδος με σούτ του Ραντοσάλιεβιτς που δεν θα μπει. 67-52 ΑΕΚ στο συν 15 κερδίζει την περίοδο με επιμέρους συν 3. Πάμε σε διάλειμμα. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι συνδρομητές για την τελευταία περίοδο του δεύτερου τελικού των play-off στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Η ΑΕΚ προηγείται του ΑΠΟΕΛ με 67-52 στο συν 15. Το ΑΠΟΕΛ έχει την πρώτη επίθεση της τελευταίας περίοδου με τον Πουλ να παίρνει φάουλ. Να δούμε από ποιον θα το δώσει ο κύριος Σόμος, το νούμερο 44 νομίζω. Ναι, είναι το τέταρτο για τον Ιάκωβο τον Παντελή και πάμε στον Γρηγόρη καταρχήν για νεότερα από τους πάγκους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα απορούν και εδώ στην ΑΕΚ για το φάουλ του Ιάκωβου. Δεν έχω εγώ την ευχαίρεια να το επαναλήψει. Να πούμε απλά, Μάριε, ότι ο Τζέρο Γκαρσία, εφόσον επιστρέψει στο παρκέ, θα επιστρέψει με άλλη φανέλα, αφού με το νούμερο 15 την οποία φορούσε, όπως καταλαβαίνετε, έχει γεμίσει αίματα. Έτσι, αν επιστρέψει, θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 33. Μάλιστα. Από τους πάγκους κάποιο νεότερο? Από τους πάγκους, η ΑΕΚ ζήτησε απλά να παίξουν, να προσέξουν λίγο στην άμυνα, να μην δεχτούν καλάθι σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις τις οποίες θα επιδιώξει το ΑΠΟΕΛ να χτυπήσει από μέσα. Ενώ στην αντίπερα όχθη ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης ζήτησε από τους παίχτες του 10 λεπτά να τα δώσουν όλα και ό,τι βγει. Έτσι για όσα δεν έχει μείνει και πολύ, πλέον, πολύ περιθώριο. Λοιπόν, όση ώρα μιλούσε ο Γρηγόρης, ο Ραντούνοβιτς βάζει τρίποντο και πάει και στη γραμμή. 70-53, ο Ραντούνοβιτς φτάνει τους 12 πόντους με το 7ο τρίποντο απόψε για την ΑΕΚ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό καλάθι εκεί που είχε μειώσει το ΑΠΟΕΛ στους 14. Ο Ραντούνοβιτς ξαπέρνει διαφορά στους 17. Είναι και στη γραμμή για να τους κάνει 18. Χάνει την βολή, το rebound, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα ο Τσουπ και η μπάλα είναι ξανά για το ΑΠΟΕΛ. Πάμε στον Άσιο τον Ορεινό για κάποια στατιστικά. Μάρια, δεν έχει αλλάξει και ιδιαίτερα εικόνα από το εμίχρονο, πέραν του ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στα rebound. Είναι 29-17. Θεωρώ ότι τα 12 περισσότερα rebound της ΑΕΚ είναι πάρα πολλά για τέτοιο παιχνίδι, Μάρια, και νομίζω από εκεί ξεκινάει η διαφορά. Διότι και στα δίποντα είναι πιο παραγωγική για ΑΕΚ. Ακριβώς γιατί ξεκινούν όλα από το rebound. Παίρνει την μπάλα και κάνει επίθεση, Μάρια. Λοιπόν, και τώρα πήραν το rebound. Η μπάλα πήγε στον Φίσερ. Ο Φίσερ κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι. Η ΑΕΚ θα βγάλει και αυτή την άμυνα. Εντυπωσιακή τάπα του Τσουπ πάνω στον Κούνα. Ραντούνοβιτς. Ο Λέιζερ θα κάνει βήματα. Βήματα από τον Λέιζερ. Κατάφερε ο Φίσερ να κολλήσει για την μπάλα μεταξύ του Στεφανιού και του Ταμπλό. Η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή τον ρυθμό, έχει το προβάδισμα και θα χρειαστεί να γίνουν πάρα πολλά από πλευράς από ελ για να μην πάει αυτή η σειρά στο 1-1. Εδώ ξανά η τελευταία φάση με τα βήματα του Λέιζερ. Ήταν λάθος ενθουσιασμού αυτό για την ΑΕΚ. Εδώ για μία ακόμη φορά φτάνουν κοντά στο καλάθι αλλά δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα μέσα. Προηγουμένως έβαλαν τον Σάλιεβιτς,
Τώρα ο Ντίξ για τα Πουέλ. Ο Μπούσερ άλλαξε με τον Τσούπ ελεύθερο σουτ. 74-53. Σιγά σιγά η ΑΕΚ αυξάνει την υπέρ της διαφορά και πλησιάζει όλο και περισσότερο στην ισοφάριση της σειράς των τελικών. Το 1-1. Ο κόσμος της ΑΕΚ που ξεσηκώνεται εδώ και ώρα τραγουδά υπέρ της ομάδας του και νομίζω να είναι ένα πολύ λογικό time out αυτό από τον Τόνο Κωνσταντινίδη και για να σταματήσει ο ρυθμός της ΑΕΚ αλλά και για να βάλει τις φωνές στους παίκτες του γιατί και στην επίθεσή τους δεν κάνουν τίποτα. Εγώ επιμένω στο θέμα του πάθους. Δεν ξέρω, η ΑΕΚ απόψε παίζει με τρομερό πάθος. Όλες τις φάσεις της διεκδικά, παλεύει τα rebound κτλ. Νομίζω από το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι ο Τόνις Κωνσταντίνης θα πρέπει να έχει λίγο μείνει 8 λεπτά. Θα είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή. Να πάρει όσο πιο πολλά πράγματα μπορεί για να χτίσει το επόμενο παιχνίδι, Μάρι. Είδαμε το τέλος του time-out του Τόνι του Κωνσταντινίδη. Ο Γρηγόρης θα μας μεταφέρει τις οδηγίες του. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ήταν σχετικά ήρεμος. Νομίζω ότι και ο Αντρός Κωνσταντινίδης έχει καταλάβει ότι σήμερα η ομάδα του ουσιαστικά δεν έχει έρθει στην Λάρνακα. Και προσπάθησε ψύχρεμα να τους δώσει οδηγίες, οι οποίες πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν και στα επόμενα παιχνίδια, όχι μόνο σήμερα. Επιμένει με τον Κρήτολ, τον οποίο βλέπει ότι σήμερα είναι αρκετά ζεστός, ενώ να βγουν σούτ για τον Κρέμεν, ο οποίος σήμερα είναι αθόρυβος. Πρέπει να πούμε για το Αποέλ ότι όταν τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι, παρότι νίκησε στην δεύτερη παράταση, είχε κάνει την δήλωση ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, σήμερα δεν παίξαμε καλό μπάσκετ. Ραντούνοβιτς, 76-53, η ΑΕΚ καρφώνει την μία μπάλα μετά την άλλη. Το παιχνίδι έχει αρχίσει να ξεφεύγει εντελώς για την ΑΕΚ. 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ κάνει πάρτι στον δεύτερο τελικό απέναντι στο Αποέλ και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να αλλάξει η μοίρα αυτού του παιχνιδιού. Και με την ψυχολογία των παιχτών της ΑΕΚ και με την επιθετική τους απόδοση αλλά και με την επιθετική απόδοση του Αποέλ. Κρήτολ θα χάσει και αυτή τη φορά την μπάλα. Δεν επιστρέφουν κιόλας οι παίκτες του Αποέλ. Λέιζερ για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Σάλιεβιτς. Τρέχει το παρκέ και παίρνει φάουλ από τον Μπούσερ. Πάνω κάτω η μπάλα, ξέφρενε ο ρυθμός, λίγα φάουλ. 2,5 λεπτά στο 4ο δεκάλεπτο και ήταν μόλις το 3ο φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ, ένα για τα Πουέλ. Έλα Δασί. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι και όχι μόνο απόψη γενικότερα, λόγω και του όγκου του ο Φίσερ Μάρι αρέσκεται σε αμυντικούς ρόλους ψηλών δυνατών παιχτών. Όπως τώρα για παράδειγμα έχει παίξει άμυνα του Κρήτολ και είχε τρέξει στο εφηδιασμό προτού τρέξει που θα έπρεπε να τρέξει κανονικά ο Κρήτολ προς στην άμυνα. Είχε τρέξει από τα πλάγια προς ο Φίσερ. Άρα είχε πάρει την άμυνα και είχε πάει και στην επίθεση Μάρι. Προηγουμένως ο Ράντος Άλιεβιτς έβαλε ίσως την πιο περιπετειώδη βολή του πρωταθλήματος. Έφτασε τους 10. Είναι μεγάλη όμως η διαφορά, 76-55. Και βέβαια μπορεί ο Νικόλας Οβαδόπουλος να ενθουσιάζεται για αυτά που κάνουν οι παίκτες του στην επίθεση απόψε. Εδώ κοιτάξτε τι ωραίο καλάθι βάζει ο Χάρισον, πόση ώρα μένει στον αέρα και από κάτω φέρνει την μπάλα και την βάζει μέσα. Πραγματικά εκπληκτικό καλάθι από τον Χάρισον. Για να συμπληρώσω, Λάσιε, ο Νικόλας Παπαδόπουλος νομίζω βλέποντας τα νούμερα το 55 είναι που θα τον ενθουσιάζει πολύ περισσότερο βλέποντας τον πίνακα. Σου έχω πει κάτι στην αρχή Μάρη ότι η ΑΕΚ είχε την καλύτερη άμυνα στην κανονική διάρκεια και στα play-offs. Δεν είναι τυχαίο. Και απόψε φαίνεται. 55, έχει δεχτεί 55 πόντους μόνο μέχρι τώρα. Άρα επιβεβαιώνεται ακόμη μια βραδιά η καλή άμυνα της ΑΕΚ. Συνεχίζει ακάθεκτος και ο Λέιζερ. Η διαφορά έχει εκτοξευτεί στους 26 πόντους. Η ΑΕΚ εκτός συγκλονιστικού, όχι απρόπτου, θαύματος θα είναι η νικήτρια. Θα πάρει τη σειρά στο 1-1 και η τελική θα ξαναρχίσουν. 81-55, δεν το περιμέναμε αυτό να έτσι. Κοιτάξτε Μάρια, στην αρχή που μιλούσαμε είχαμε πει ότι μπορούμε να δούμε και όλα. Αυτόν είχα πει ότι σε έτσι παιχνίδια η ισορροπία είναι λεπτή. Εάν σου κάνει άλλο 10 πόντους διαφορά,
μπορεί και να τα παρατήσεις και να γίνει 20 πόντι. Άρα δεν παραξερεύουμε ιδιαίτερα, διότι έτσι σε αυτή τη σειρά όλα θα... Δεν ξέρω τι συμβαίνει, Μάριε. Φαίνεται να υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο εξέδρων. Εμείς δεν έχουμε εικόνα για την Κερκία του Αποέλ, γιατί είναι από πάνω μας. Πάντως δεν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό για να είμαστε και ειλικρινείς και να μείνουμε και εμείς δίνουμε για τη λάθος εικόνα. Λοιπόν, πάμε στον Γρηγόρη για οδηγίες από τον πάγκο. Λοιπόν, οδηγίες δεν υπάρχουν. Θα ήταν και αστείο νομίζω πλέον, παιδιά, να υπήρχαν οδηγίες από τον Αντώνη Κωνσταντινίδη. Απλά τους είπε πού θα σταματήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε το πινακάκι δεν το χρησιμοποίησε. Απλά τους τα έψαλε με κυριότερες οδηγίες. Θα μπορέσουμε να τους σταματήσουμε, θα σταματήσουν κάπου. Αυτό ήταν ουσιαστικά, ενώ για την αντιπαράθεση που λέγατε παιδιά, απλά έφευγαν οι λιγοστοί φίλοι του ΑΠΟΕΛ και κατά κάποιο τρόπο τους αποχαιρετούσαν. Μάλιστα, τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ αστόχησαν, θα πρέπει να ευστοχούν αν θέλουν να ελπίζουν σε ένα θαύμα. Νομίζω δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα με την απόψινή εικόνα της ΑΕΚ και με τον ρυθμό που έχει πάρει αυτό το παιχνίδι. Έχει πάει η διαφορά στους 28 πόντους. Ο Κούνας σταματά, σουτάρει αστοχή. Ο Γλυνιαδάκης πήρε το rebound, βάζει το καλάθι. 83-57 το παιχνίδι όμως έχει τελειώσει εδώ και ώρα. Ο Γλυνιαδάκης που φτάνει τους 11 πόντους. Γλυνιαδάκη στη γραμμή, συμπληρώνει και το έμμεσο του τρίποντο και πάει στους 12 πόντους. Στους 25 η διαφορά. Και νομίζω ότι πλέον και οι δύο ομάδες σκέφτονται ήδη τον τρίτο τελικό, ο οποίος είναι την ερχόμενη Τρίτη. Με στόχο βέβαια εκείνη την νίκη που θα φέρει τους τελικούς σε match point. Φάουλ, κερδίζει ο Μακφάτεν από τον Μπούσερ. Είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό για την... Συγγνώμη, το τέταρτο. Απολογούμε για την ΑΕΚ. Ένα έχει κάνει το ΑΠΟΕΛ στην τελευταία περίοδο. Άλλο και αυτόν, Άσιε, ένα φάουλ. Όταν πρέπει να σταματήσεις τον χρόνο. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις τέτοια ώρα με τόση διαφορά δεν είναι καθαρό και το μυαλό. Όντως. Εντάξει, αλλά αυτά είναι και θέματα πόσο σκληρή είναι η άμυνα της κάθε ομάδας κτλ. Λοιπόν, ο Γλυνιαδάκης για δεύτερη φορά καλάθι και φάουλ. Και όπως μας ενημερώνει ο Γρηγόρης, ο Τζότον Γκαρσία θα επιστρέψει στο παρκέ για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, εκείνη τη σύγκρουση που είχε το κεφάλι του με το κεφάλι του Γλυνιαδάκη. Βλέπετε, αυτή η φορά όμως δεν θα βγάλει την κορδέλα γιατί συγκρατεί τον επίδεσμο. Ίσως Μαρία δεν έβγαζε την κορδέλα την πρώτη φορά, να μην χτυπούσε. Εν τω μεταξύ, έτσι να στρέψουμε και λίγο. Είναι αλήθεια ότι προστατεύει και λίγο η κορδέλα, όπως και να έχει. Το σημαντικό είναι ότι ο Γκαρσία είναι καλά και από τη στιγμή που ξαναπέρασε στο ίδιο παιχνίδι να αγωνιστεί, θεωρούμε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. 83-60. Ιάκωβος Παντελή δίνει στον Γκαρσία που έκανε βήματα. Εδώ ο Γκαρσία πρέπει να χτυπήσει την μπάλα κάτω πριν κάνει αυτή την προσπάθεια. Λάθος για την ΑΕΚ. Εδώ θα δει ξανά πως παίρνει την μπάλα ο Γκαρσία. Κάνει τρία βήματα πριν την καρφώσει στο καλάθι. Ο Κούνας θα ευστοχίσει. Έχει χαλαρώσει λίγο η άμυνα της ΑΕΚ. Νομίζω ήταν λογικό κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό. Βεβαίως οι προπονητές δεν δέχονται αυτά τα πράγματα. Θέλουν η ομάδα τους να μην σταματά σε καμία στιγμή. Φίσερ. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι ο Φίσερ. Δεν φοβηθήκε τον Γλυνιαδάκη. 85-62. Ο Κούνας έχει χτυπήσει εκεί στη σύγκρουση. Και τώρα είναι στο έδαφος. Θα ευχηθούμε να μην έχει πάει, να μην έχει κάτι σοβαρό. Να δούμε. Συγκρούστηκε με τον Ιάκωβο τον Παντελή εκεί. Συμπαίχτες στην Εθνική βεβαίως φίλοι, τα δύο παιδιά. Α, με τον Γκαρσία είναι η σύγκρουση. Στον Γκαρσία χτύπησε και ο Ιάκωβος
Ο Παντελή, εδώ με τον Γλυνιαδάκη, με τον Αγκώνα άθελα. Ο Ελλαδίτης χτυπά τον Ιάκωβο τον Παντελή. Είναι πολύ άτυχος ο Παντελή και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε χτυπήσει δύο φορές το κεφάλι και σήμερα άλλη μία. Είναι το παιχνίδι των συγκρούσεων με τα κεφάλια αυτό. Γενικότερα στη σειρά. Δεν βλέπουμε όμως καμία πρόθεση από τους παίχτες και των δύο ομάδων. Υπήρξαν συμπαίχτες και ο Γκαρσία με τον Παντελή και με τον Κούνα στην Εθνική. Ο Κούνας που βάζει δύο βολές. Η διαφορά δεν πέφτει κάτω από τους 20, είναι στους 21. 4 και 10. Είδες Μαρία, είναι αυτό που σου λέει για τον Φίσερ. Μπορεί να πάρει την μπάλα και έξω, όπως την παίρνει το 2 ή το 3, να παίξει σαν τον ενός. Προηγούμενος είχε παίξει το Γκρινιαδάκι. Ναι. Την παίρνει και στο low post και ποστάρει. Δηλαδή παίζει και έχει και όγκο. Και αυτό το βοηθά πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Φίσερ μπορεί να σου πει ότι εγώ είμαι all around player. Στο EuroBasket πάντως το profile του αυτό λέει. Ναι. Ότι είναι swingman, δηλαδή μπορεί να παίξει 2, 3 και 4 πολύ εύκολα. McFadden ευστοχή. Φτάνει τους 10. 85-66, 3,5 λεπτά ακόμα. Θεωρώ ότι δεν προλαβαίνει το Αποέλ, παρότι κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι, αν τόσο μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ. Εδώ ο Φίσερ δεν μπορεί να σκοράρει, ο Γκαρσία όμως ανανεώνει την επίθεση και ο Ραντούνοβιτς με την εμπειρία του πάρα πολύ έξυπνα δεν βιάζεται. Η ΑΕΚ σε κοντρόλ παιχνίδι, σε αργές επιθέσεις, κρατάει την μπάλα ο Μπούσερ και κάνει επιθετικό φάουλ. Βήματα λέει ο κύριος Σχοινάς που ήταν κοντά στο ένα μέτρο. Φεύγει ο Γκαρσία. Έδειξε βήματα ή 5 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν να δείξει βήματα εγώ πάντως. 5 δευτερόλεπτα μπορεί να δώσει. Δεν μπορούσε να δώσει την μπάλα πολύ ώρα γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Ξεχάστηκε. Όπως και να έχει κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. 85-66. Λάθος από τον Γλυνιαδάκη. Θα κλέψει ο Τσούπ. Είχε ώρα να κάνει ένα λάθος το Αποέλ που σκόραρε συνεχόμενους πόντους για να μειώσει από τους 28 στους 19. Ο Τσούπ βγάζει στον Λέιζερ για 3-7 δευτερόλεπτα. Αστοχή. Rebound από τον Κούνα. Τον πιέζει από κοντά. Ο Ραντούνοβιτς, είναι γρήγοροι και οι δύο. Γλυνιαδάκης θα πάρει φάουλ απέναντι στον Φίσερ. Η ΑΕΚ είναι εδώ και λίγη ώρα στο όριο, είναι βολές για τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Σαρόν Φίσερ σε αυτήν την επαφή. Μ' αρέσει ο Φίσερ, μ' άρεσε τώρα. Έλεγε στον Μπούσερ προηγουμένως, αφού έχω εγώ την μπάλα στην κορυφή, τι θέλει δίπλα μου και πήγαινε στα πλάγια του λέει. Γιατί όταν κρατώ εγώ την μπάλα, μην με ενοχλάς. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος παίχτης. Κάτι ήξερε η ΑΕΚ που τον έφερε προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Είναι συνταγή που κερδίζει, επομένως δεν αλλάζει ο Φίσερ. Νάτος εδώ που παίρνει ο φάουλ από τον Ράντο Σάλιεβιτς. Ο Σχοινάς έχει δώσει αντιαθλητικό φάουλ σε αυτή τη φάση. Βεβαίως δεν έχει πολύ σημασία σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού. Ήταν στο ένα μέτρο ο διαιτητής. Βεβαίως να θυμίσουμε το Φίτσο τον έχει φέτα που έστειλε στην Κύπρο Μάρη. Ναι, ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ άτυχο. Και είχε βάλει 40 πόντους με τον κεραυνό στο Super Cup, δεν κάνω λάθος τότε. Και τραυματίστηκε. Και μετά τραυματίστηκε, ναι. Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Είχε γίνει τότε λόγος ότι μπορεί να μην συνέχιζε και την καριέρα του. Τελικά το παιδί επανήλθε και επανήλθε όπως βλέπουμε πάρα πολύ δυναμικά. 86-68, 2 λεπτά και κάτι για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Το οποίο έχει τελειώσει εδώ και ώρα με τον Τσούπ εδώ να στοχεί στο τρίποντο. Ο κόσμος της ΑΕΚ εδώ και ώρα θα ήθελε η ομάδα του να πήγαινε στην εκατοστάρα
Φαίνεται ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο Λάζαρ Ραντοσάλεβιτς μειώνει ακόμα περισσότερο στους 16. Αν μη τι άλλο, το Αποέλ μάζεψε λίγο την διαφορά εις βάρος του. Μαρία, νομίζω θα είναι δίκαιο να απόψε να πούμε ότι τη διαφορά ή το σημείο γκαμπής, αν θέλεις, το είχε κάνει ο Γκαρσία. Γκαρσία στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν σημαντικό για την ΑΕΚ ότι πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα. Είχαμε πει ότι είναι ομάδα με ρυθμό και αν δεν την σταματούσε στην τρίτη περίοδο του Αποέλ θα έχανε το παιχνίδι. Όπως και έγινε, γιατί εκεί είναι που η ΑΕΚ αύξησε την διαφορά αντί να την μειώσει. Το Αποέλ, εγώ βλέπω λίγο τα στατιστικά της ΑΕΚ, Νάσιε, και βλέπω ότι δεν ξεχωρίζει σήμερα κάποιος παίχτης. Δηλαδή είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίχτες της ΑΕΚ με διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτό είχαμε εμείς στην αρχή, ότι και οι δύο αυτές ομάδες, Μάρια, παραδοσιακά, ενώ στην κονική διάρκεια και στα πλέος, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν βασίζονται σε έναν παίχτη, αλλά σε 5-6 παίχτες. Και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις μια ομάδα η οποία μπορεί σήμερα να παίξει καλά ο ένας, αύριο καλύτερα ο άλλος. Εάν έχω έναν παίχτη που βάλει 30 πόντους και οι άλλοι δεν βάζουν και τον περιορίζουν, εκεί μπορεί να χάσεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και της ΑΕΚ και το Αποέλ φέτος, Μάρη. Η σειρά θεωρούμε, νομίζω, και οι δύο πλέον ότι είναι στο 1-1. Η δική σου η πρόβλεψη, Νάση, ποια είναι? Εγώ νομίζω όχι χρόνο, Μάρη. Αστείευομαι. Όχι, είναι 1-1. Σου έχω πει από την αρχή είναι 50-50, Μάρη. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ και η έδρα. Το έχουμε δει στο πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον. Νομίζω είναι 50-50 η σειρά αυτή. Ο Τσούμπα στο Χ. Η δική σου η πρόβλεψη, Γρηγόρη, γρηγορά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα νομίζω, παιδιά, ότι το Αποέλ δεν μείωσε τη διαφορά. Ούτε κατά διάνοια. Η ΑΕΚ απλά σταμάτησε να παίζει εδώ και αρκετή ώρα. Τώρα θα έχουν πάρει τον Ανδρέα το Χλυγκαδάκη, ο οποίος έχει ώρα που έχει εκνευρίσει τον κόσμο της ΑΕΚ και τον κάρπο της ΑΕΚ. Εδώ σε επανάληψη, κοιτάξτε πώς πάει και σπρώχνει αντιαθλητικά. Μαριέ. Τον λέιζερ, να ξαναδούμε. Αυτή την φάση παρακαλώ, για να μην υπάρχει αμφιβολία. Δεν είμαι σίγουρος, Μάρια, αν έχει σπρώξει όπως είναι. Γι' αυτό λέω να το ξαναδούμε. Δεν είναι λογικό να πήγαινε εντελώς εμψυχρόν. Είναι λίγο... κάπου έχασε τον ευρωματισμό του, νομίζω. Δηλαδή, εάν έκανε αυτή την κίνηση, τι να σου πω. Μάρια. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έχει κάνει αυτό που... αυτό που μόλις είδαμε. Ναι, γιατί... Λοιπόν, πάμε στον Γρηγόρη. Ο λόγος που είπα ότι έχει εκνευρίσει εδώ και ώρα ο Ανδρέας Χλυγκαδάκης είναι σε προηγουμένη φάση. Είχε φτύσει εκτός φάσεως του Τσούπ μπροστά στα μάτια των ανθρώπων της ΑΕΚ και αυτό εκνευρίστηκαν άπαντες. Λοιπόν, 87-72. Ο Χλυγκαδάκης, όπως και να έχει, έχει πάει στα αποδυτήρια. Η διαφορά είναι στους 15. Το παιχνίδι έχει λήξει ως προς το ποια ομάδα θα πάρει την νίκη εδώ και λίγη ώρα. Τελευταίες επιθετικές προσπάθειες και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ καταφέρνει να μην μείνει πίσω σε αυτή τη σειρά με 2-0. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το Αποέλ να έπαιρνε την σημερινή νίκη. Είναι όμως εξίσου σημαντικό το ότι την παίρνει η ΑΕΚ. Φέρνει την σειρά στην ισοπαλία, στο 1-1, οι τελικοί ξαναρχίζουν και η συνέχεια είναι απρόβλεπτη. Ο Λέιζερ βάζει το καλάθι, μετά από ώρα ένα καλάθι εντός παιδιάς για την ΑΕΚ. Μισό λεπτό ακόμα. Κούνας για τρεις, αστοχή, την μπάλα στον Ραντούνοβιτς. Την μπάλα θα τελειώσει, το παιχνίδι θα τελειώσει με τους παίχτες της ΑΕΚ να έχουν την μπάλα στα χέρια. 10 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια από τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη προς τον Νικόλα τον Παπαδόπουλου και τους υπόλοιπους της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι η νικήτρια, φέρνει την σειρά στο 1-1 και η τελική, το play-off, ξαναρχίζει.